Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Άκουγα προηγουμένως τον Γιώργο, τον Γκούση, που έλεγε ότι θα του στείλει παραφαίρεση. Γιώργο, λοιπόν, να δούμε κάποια στιγμή γενικότερα τα συμβαίνοντα στον τόπο, πριν περάσουμε στο Σύνταγμα και μέχρι να μαζευτεί και κάποιος κόσμος. Θα ξέρετε ότι σπρώχνουν τον Biden, τον γεράκο αυτόν, σε παρέτηση. Λένε ότι εντός των υπομένων, αν δεν έχει γίνει ήδη, εντός των υπομένων ωρών θα τον παρετήσουν. Για να δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, αυτή η θλιβερή ιστορία, με την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, τον οποίο τον δρέμουν. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Έχω μείνει 8 χρόνια Αμερική. Σπούδασα εκεί και στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Εργάστηκα στον ΟΗΕ. Ήμουνα μέσα στα κινήματα τα διάφορα της ομογένειας. Ήμουνα στην ομάδα του Τέντ Κένεντι, του Έντουαρντ Κένεντι. Πιτσιρικάς 28 χρονών ήμουνα, για λίγο φυσικά, γιατί παρετήθηκα μέσα, γιατί δεν μου άρεσε το σκηνικό, σύμβουλος του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Μάριο Κουόμου. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είχα διαπραγματεύσεις με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Κότς. Θέλω να πω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα της Αμερικής. Δεν είμαι δηλαδή από τους ανθρώπους που βλέπουν από μακριά τα πράγματα και λένε ότι πιστεύουν ότι... Καλησπέρα, στρατηγέ μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα, αδέρφια. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ναι, μεν μπροστά στο χειρότερο κακό, όπως ήταν την προηγούμενη φορά μεταξύ της Χίλαρη Κλίντον και του Ντόναλντ Τραμπ, είπαμε να υποστηριχθεί ο Τραμπ. Στη συνέχεια έγινε αυτή η απάτη η οποία έγινε, η εκλογική, κέρδισε ο Biden, έγιναν όλα όσα έγιναν και σήμερα είμαστε στο σημείο όπου σπρώχνουν τον 84χρονο πλέον Biden εκτός παιχνιδιού. Παρεμπιπτόντως, εμένα με λένε γεράκο κάποιοι εδώ πέρα, τρολάκια κτλ. Δεν είμαι καθόλου γεράκος, έχω την ηλικία του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ξέρετε πόσο χρονών ήταν ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες? 63. Ξέρετε πόσο χρονών πολέμαγε ακόμη ο Κολοκοτρώνης? 65. Λοιπόν, μη λέτε βλακίες, σας παρακαλώ πολύ. Έτσι, συνέλθετε λίγο. Ήθελα λοιπόν, να αναφερόμενος στην Αμερική, να πω ότι εγώ δεν περιμένω τίποτα από τον Τραμπ. Πολλοί είναι ενθουσιασμένοι, πολλοί λένε θα μας σώσει ο Τραμπ και τα λοιπά. Ο Τραμπ θα κοιτάξει την Αμερική με το δικό του τρόπο. Και επειδή ο γαμπρός του είναι κλασικός σιωνιστής, ο άντρας της κόρης του, έτσι, και επειδή έχει εναγκαλιστεί με τον Νετανιάχου πάρα πολλές φορές και τον αποκαλεί ο Μπίμπι ο φίλος μου, και επειδή όλο το σκηνικό, και επειδή είναι αυτός που έφτιαξε την, που πρώτος έβαλε την πρεσβεία της Αμερικής από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, και επειδή πολλά πράγματα, δεν θέλω να πω ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι Pepsi Cola, Coca-Cola, έτσι, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τους. Ποιος θα αρπάξει την εξουσία και ποιος θα επιβάλλει το δικό του παιχνίδι. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια δεν περιμένω τίποτα απολύτως, τίποτα καινούργιο από Donald Trump. Έτσι λοιπόν, μπροστά σε αυτό το δίλημα, οπωσδήποτε Donald Trump για τους Αμερικάνους, αλλά για την Ελλάδα μας μην περιμένετε τίποτα, αδέρφια. Μην περιμένετε τίποτα απολύτως. Για να δούμε ποιον θα βάλουν αντίπαλο οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έχουν χάσει το παιχνίδι μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κιόλας. Έχει φτάσει στο 80% από το 60 που ήταν στο 80%. Δεν έχουν καμία ελπίδα οι δίθεν Δημοκρατικοί, οι οποίοι δεν είναι καθόλου Δημοκρατικοί, είναι νεοκονζάιονιστς,
νεοσυντηρητικοί σιωνιστές και φασίστες του κερατά. Έτσι, αυτοί είναι οι WOK, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μας επιβάλλουν με το ζόρι στα σχολιά μας τους, τις επιλογές των ΛΟΑΤΚΙ, των LGBTQ, WEIRD και τα λοιπά, 142 διάφορες φυλές του Ισραήλ, έτσι. Αυτά με τον Biden και τον Τραμπ, είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Τραμπ. Έτσι. Ευχές δεν εκφράζω, αν ήμουν δηλαδή στην Αμερική θα ψήφιζα Τραμπ, έτσι, μέσα σε αυτό το φοβερό σκηνικό. Αλλά αυτό μέχρι εκεί, δεν περιμένω τίποτε καινούργιο από αυτή την χώρα, την Μητρόπολη του κόσμου που την αποκαλούν, έτσι, την Αμερική. Δεν περιμένω τίποτα απολύτως για την πατρίδα μας, γιατί οι Αμερικάνοι κοιτάνε πρώτες από το συμφέρον τους. Και εκτός αυτού από τους Αμερικάνους δεν είδαμε και τίποτε. Μία είναι η λύση, ο Μέγας Βλαδίμηρος. Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι έτσι. Εγώ με τον Βλαδίμηρο Πούτιν έχω άριστες σχέσεις. Όταν πηγαίνω Μόσχα, για να καταλάβεις, μένω στο ξενοδοχείο του Κρεμλίνου, φιλοξενούμενος του, έτσι. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την ρωσική πλευρά και μπορώ να πω ότι με αντιμετωπίζουν με σεβασμό και περιμένουν από μένα να τους πω αλήθειες. Από εκεί και πέρα όμως η Ρωσία θα κοιτάξει επίσης τον εαυτό της. Δεν θα κοιτάξει την Ελλάδα. Ειδικά με αυτά που συμβαίνουν τώρα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για μας. Και τι εννοώ τώρα, σήμερα βγήκε, έσκασε η βρώμα στον αέρα ότι εκτός από τα τομά μάρντερ των νησιών, τα τεθωρακισμένα αυτά μεταφοράς προσωπικού, τα οποία τα στείλω όλα στην Ουκρανία, ο πανίβλακας αυτός παλιάνθρωπος που παριστάνει με 11,4 τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, εκτός από τις 150.000 οβίδες που έστειλε αδειάζοντας τις αποθήκες του ελληνικού στρατού, εκτός, οι καινούργιες πληροφορίες οι οποίες κυκλοφοράνε εδώ και μερικές ώρες από την Ουκραίνσκα Μπράφτα, μια εφημερίδα της Ουκρανίας που σημαίνει Ουκρανική Αλήθεια κτλ. Και επικαλείται τις πηγές της από το Al Jazeera κτλ. Η Αθήνα έχει προγραμματίσει να παροπλήσει 32 παλιά μαχητικά F-16 Block 30 και να τα στείλει στην Ουκρανία. Ο παλιάνθρωπος αυτός, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αποδυναμούνει τον ελληνικό στρατό, λέγοντας ψέματα συστηματικά και κοροϊδεύοντας τον κόσμο. Και τώρα στέλνει 32 F-16, τα οποία θα μας πει, να μου το θυμάστε, ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Ήταν παροπλισμένα. Και θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε. Και τα άλλα γιατί τα αναβαθμίζεις. Έτσι. Γιατί πήρες Ραφάλ. Επειδή έχουν μίζα προφανώς, έτσι. Όπως έγινε και με την αγορά του αιώνα, την περίφημη του Παπανδρέου. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, όπως έλεγε κάποιος κάπου. Έτσι λοιπόν, ετοιμάζεται να στείλει και 32 F-16 Block 30 στην Ουκρανία, χωρίς πάλι να ρωτήσει κανέναν. Μας βάζει δηλαδή βαθύτερα στον πόλεμο, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Μιλάμε για έναν φασίστα, δικτάτορα του χειρίστου είδους. Του χειρίστου είδους. Ψεύτη, πήγε και είπε στην Αμερικανίδα και τη δημοσιογράφο ότι δεν το έκανε εξαήμερο, λέει, το εξαήμερο, ενώ το έκανε εξαήμερο το εβδομαδιάτικο, την υποχρεωτική εβδομαδιαία εργασία, αλλά λέει ότι όσοι δουλεύουν 6 ώρες μόνο κτλ. Και ποιος υπερασπίζεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να δουλεύει μόνο 6 ώρες, από τη στιγμή που θα του ζητήσει ο εργοδότης του να δουλεύει 8 ώρες και αυτό είναι αιτία απόλυσης και τα λοιπά. Ψέματα επί ψεμάτων, αδέρφια. Ψέματα, μιλάμε για μια χαβούζα γεμάτη ψέματα. Έτσι. Αφού είναι σαν τον μπαμπά του. Χειρότερος από τον μπαμπά του. Χειρότερος. Χειρότερος γιατί ο μπαμπάς του ήταν εθελοντής σε αυτή τη δουλειά. Εθελοντής προδότης. Αυτός είναι υπάλληλος προδότης. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Έτσι. Εκείνος κάπου σεβόταν και κάποια πράγματα, που και που δηλαδή, εντάξει.
Αλλά εντάξει, ήταν ένας παλιός πολιτικός ο οποίος προσπαθούσε να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Φυσικά το έκανε για το δικό του συμφέρον. Ήταν κυνικός, ήταν χυδαίος ότι η Μακεδονία θα πουληθεί και τα λοιπά και όλα αυτά που θυμάστε μας τα έλεγε. Ο πατέρας του, οι παππούς του κατά άλλους, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, έλεγε τα πράγματα προσπαθώντας να τους δώσει μια χρειά πολιτική, για να με καταλάβετε τι εννοώ, για να μην παρεξηγήσετε. Προσπαθούσε να τους δώσει μια χρειά, καλησπέρα, μια χρειά πολιτική. Αυτός ο σημερινός δεν τον ενδιαφέρει τίποτε. Φράγκα να έχει και ό,τι να είναι. 32 F-16 λοιπόν πάνε ελληνικά, πάνε στην Ουκρανία. Και θα δούμε, όπως είδαμε και τα Μάρτερ, για να γράφουν οι δισογραφικά πρακτορία διεθνή και ελληνικά, ότι τα όμορφα Μάρτερ, τα όμορφα τεθωρακισμένα δηλαδή προσωπικού, είχε μια φωτογραφία κάποια στιγμή με ένα χτυπημένο ελληνικό Μάρτερ, να καίγεται, να φλέγεται, και είχε από κάτω υπότιτλο «Τα όμορφα Μάρτερ, τα ελληνικά όμορφα καίγονται». Λοιπόν, θα ξαναζήσουμε λοιπόν τέτοιες στιγμές, θα δούμε τα ελληνικά F-16 να καταρρύπτονται, θα δούμε όλη αυτή την αφιλιότητα αυτού του παλιανθρώπου που παριστάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ναι. Πώς? Τι ιδεολογία προωθεί η Ρωσία? Το συμφέρον της κοιτάει η Ρωσία. Τι ιδεολογία? Εμείς κοιτάμε το συμφέρον μας? Όχι φυσικά. Πάμε και μπλεκόμαστε. Με τους μεν ή με τους δε, φίλε. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν εμείς. Εμείς λέμε η Ελλάδα πάνω απ' όλα και μόνο η Ελλάδα. Έτσι. Επίσης σήμερα μπήκανε, μάλλον χτες μπήκανε σε λειτουργία 6 λιγνητικές μονάδες και μειώσανε σε ένα μικρό ποσοστό την τιμή του ρεύματος. Η Γερμανία, φίλοι μου, έχει ανοιχτές τις λιγνητικές μονάδες. Οι δικές μας λιγνητικές μονάδες, σύμφωνα με τον Κούλι Γκραμπόφσκι, μολύνουν την ατμόσφαιρα. Έτσι. Γι' αυτό και τις έκλεισε, για να βάλει ανεμογεννήτριες, για να βάλει όλο αυτό το σύστημα το οποίο το έχει σε δικές του εταιρείες. Έτσι. Όλα για τα λεφτά. Όλα για τα λεφτά. Έτσι. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε η Ρωσία. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η Ελλάδα. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Μου τα λέτε. Γιατί μου τα λέτε αυτά? Τη Ρωσία την ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Έχω πάει Κρασνοντάρ, έχω πάει Ροστόβου Ντόνεκ, έχω πάει Ανατολική Ουκρανία στο Ντόνετσκ, έχω πάει στη Μόσχα, έχω πάει στο Βλαντικαυκάς, έχω πάει στη Νότια Οσετία, την έχω γυρίσει όλη τη Ρωσία. Έχω πάει Κατερίνεσμπεργκ, την έχω γυρίσει όλη τη Ρωσία, όπου έχει ένα μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Έτσι. Δεν θα μου μάθετε λοιπόν εσείς τι κάνει η Ρωσία. Κοιτάει το συμφέρον της και καλά κάνει. Εμείς τι κάνουμε? Έτσι, το συμφέρον της κοιτά. Άγνωστη λέξη για τους εδώ κυβερνώντες, αλλά και για μερικούς από εμάς, αγαπητέ μου φίλε. Ακόμη συνεχίζουν Ρωσία μαζί με τη Ρωσία, μαζί με την Αμερική, μαζί με τον ένα, μαζί με τον άλλο, μαζί με την Ευρώπη. Κακομοιριά δηλαδή, μεγίστου και χειρίστου είδους κακομοιριά. Πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε με κάποιον ταβατζή, συγγνώμη για την έκφραση. Και πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε με κάποιον και να μην κοιτάμε τα συμφέροντα τα δικά μας. Η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι Ελλάδα, υπάρχει μια χαρά, υπάρχει εδώ και 10.000 χρόνια υπάρχει η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί, γι' αυτό λέμε 1η Σεπτεμβρίου να τους ξυλώσουμε και να τους αντικαταστήσουμε με αυτό εδώ. Είναι το σύνταγμα άμεσης δημοκρατίας, με τον πολίτη νομοθέτη, δικαστήριο πλήτη, για να ξέρουμε τι μας γίνεται ως λαός. Να λειτουργήσουμε σαν δικλίδα ασφαλείας σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν μας κάνει ένας πολιτικός να το διώξουμε την επόμενη μέρα της εκλογής του. Δεν μας αρέσει ένας νόμος να το καταργήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα νόμο, να τον κάνουμε.
Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία, επιτέλους. Ποιος Ρώσος είναι στη φωτογραφία, ρε παιδιά? Και εκεί ο Ρώσος στη φωτογραφία. Ποια Ρώσος, ρε παιδιά? Ο Βυζαντινός δικέφαλος είναι που υπάρχει στη Μονή Βατοπεδίου. Αυτό που έχω πίσω μου. Που γράφει τα 4 β. Βασιλεύ βασιλέων, βασιλεύει βασιλεί. Υπάρχει από το 1100, 800, δεν θυμάμαι από πότε. Στη Μονή Βατοπεδίου. Είναι ο Βυζαντινός δικέφαλος της Μονής Βατοπεδίου. Με το βασιλεύ βασιλέων, βασιλεύει βασιλεί. Τι λέτε, μα τι λέτε, ό,τι θέλετε λέτε. Ρώσικο, δεν έχει καμιά σχέση με Ρωσία αυτό. Σε αυτήν περίπου τη μορφή του έχει η Σερβία. Ό,τι και να κάνετε, η Ελλάδα με αυτούς τους Έλληνες δεν σώζεται. Ρε φίλε ή φίλοι, δεν σε ξέρω. Για τον Καποδίστρια λέει ότι είναι Ρώσος. Για το βιβλίο. Αυτός εδώ είναι Ρώσος. Ο Έλληνας κυβερνήτης Ελλάδος είναι Ρώσος. Το λένε Ρώσο. Ό,τι του κατέβει του καθενός, αρκεί να μπει, να πει αυτό που θέλει να πει, ό,τι του κατεβεί. Ο Ιωάννης Καποδίστριας που εκτελέστηκε, δολοφονήθηκε, σφαγιάστηκε για την πατρίδα του, που κυβέρνησε την Ελλάδα για 3 χρόνια και τότε έγιναν τα πάντα στην Ελλάδα, ξαφνικά έγινε Ρώσος. Βρε, κουνήστε το κεφάλι σας. Κουνήστε το κεφάλι σας. Κάτι τύποι σαν και εσάς τον δολοφόνησαν. Πιστεύοντας ότι εκφράζει αλότρια συμφέροντα. Μαζί σου λέει, αν αλλάξει και να κάνει, δεν αλλάζει τίποτα. Άμα δεν αλλάζει τίποτα, δεν είσαι μαζί μου, ρε φίλε. Δεν είσαι μαζί μου. Είσαι ιτημένος ήδη, είσαι παραδομένος, είσαι τελειωμένος. Όταν ξεκινάς με το δεν αλλάζει τίποτε, τι να σου πω. Δεν θέλω να πω βαριές εκφράσεις. Καταρχάς δεν είσαι μαζί μου φυσικά, έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ελλάς είναι πνεύμα και ως πνεύμα είναι αθάνατη και ότι πάντοτε θα νικάει και πάντοτε θα ξεπερνάει τις αδυναμίες της και θα ξαναφέρνει το φως. Έτσι. Αλβανός ο Καποδίστριας, τι λέει? Λοιπόν, σβήστε τους βλάκες σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ Γιώργο, έχεις πολλή δουλειά να κάνεις. Ξύλωνε τους. Ξύλωνε τους εδώ, ειδικά τους, ειδικά τους τουρκαλβανούς, κατευθείαν δεύτερη κουβέντα μην τους δίνεις, δεύτερο αέρα να λένε ό,τι θέλουν. Ειδικά τους τουρκαλβανούς. Το θέμα είναι να περάσουμε σε πράξεις. Και η Νένα τι κάνει, χαβαλέ? Ναι, ότι τον Νένα τον έκανε χαβαλέ πάνω σε αυτό που... Καλώς, έγινε. Ξέρεις εσύ Γιώργο, ξέρεις καλύτερα από μένα. Μην τους δώσεις πάντως, η δικιά μου η γραμμή είναι, τι ξέρεις, μην τους δώσεις καθόλου αέρα. Είμαστε όπως έφτασε το 1822 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να πει τσεκούρι και φωτιάς προσκυνημένους, είμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν έχουμε ούτε δευτερόλεπτο να χάσουμε με τους προσκυνημένους. Ούτε δευτερόλεπτο. Τίποτε, έξω, πετάξτε τους. Δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε ελληνικό, είναι ελληνόφωνοι. Τυχαία μένουν σε αυτή τη χώρα και τυχαία μιλάνε ελληνικά. Διώξτε τους. Εκεί έφτασε την αγανάκτησή του ο μεγάλος ο Κολοκοτρώνης, ο γεννήτωρας του νέου ελληνικού κράτους και τους έδαινε γυμνούς στα δέντρα. Πήγαινε στα... Ναι. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν θα... Κάντε όλη κοινοποίηση. Έχουμε πέσει στα 140 άτομα. Φτάσαμε 453. Κάντε όλη τα αυτά και κοινοποίηση, παιδιά. Το βίντεο live παντού. Λοιπόν,
Θα ενταχθούν λοιπόν αύριο, αν δεν έχουν ήδη ενταχθεί, 6 λιγνητικές μονάδες της Πτολεμαΐδας. Άρα μας είπε ένα ακόμη ψέμα ο ψεύταρος, ότι δεν θα ξανανοίξει ποτέ τις λιγνητικές μονάδες. Ναι. Λοιπόν, μας είπε ένα ακόμη τεράστιο ψέμα. Και επίσης η Γερμανία χρησιμοποιεί λιγνίτη εδώ και αρκετό καιρό για να ισοφαρίσει την απώλεια ενέργειας που είχε για τα εργοστάσια της από το κλείσιμο του φυσικού αερίου και των πετρελοειδών από τη Ρωσία. Έτσι. Και έβαλε μπρος, φυσικά, όταν είδαν ότι η τιμή του ρεύματος πλέον την πήραν όλοι αυτοί οι παλιάνθρωποι των ιδιωτικών εταιρείων. Γιατί να είναι το ρεύμα? Το ρεύμα είναι όπως το νερό, είναι κοινωνικό αγαθό. Με ποιο δικαίωμα το έδωσε στους φίλους του ο Μητσοτάκης? Με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα που του δώσανε αυτό το 11,4%. Με το δικαίωμα αυτό. Με το δικαίωμα του απατεώνα. Και αυτού που παίρνει μίζα συνέχεια και προμήθειες. Έτσι. Άλλο ψέμα κι αυτό με τις λιγνητικές μονάδες. Και έτσι αυτό ως αποτέλεσμα έχει το 90% των Ελλήνων να έχουν το 50% του συνολικού πλούτου της χώρας και το 10% να έχουν το άλλο 50, παιδιά. Έτσι. Και το 10% να έχει το 50% του συνολικού πλούτου της χώρας. Με τη χώρα να βουλιάζει, με τους φτωχούς που γίνονται φτωχότεροι να βουλιάζουν όλο ένα και περισσότερο μέσα στην ένδυα, τη φτώχεια και στα όρια πλέον και της διατροφικής ελλείψεως και των διατροφικών ελλείψεων. Να μην τρώει κανονικά πλέον ο Έλληνας. Εκεί φτάσαμε. Ποιος η πλουσιότερη χώρα, η πιο πλούσια, η πιο ευλογημένη από το Θεό, από τη φύση, πέστε το πως θέλετε, στον κόσμο, να είναι σήμερα η φτωχότερη στην Ευρώπη? Και ένα άλλο ψέμα. Πολλά ψέματα μας λέει το σύστημα. Ξέρετε ότι μας έχουν πρίξει με την κλιματική αλλαγή. Στην αρχή, αν το θυμάστε, λέγανε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μετά, όταν είδαν ότι δεν τους κάθεται, είπανε λιώνουν οι πάγοι, έχουμε κλιματική αλλαγή. Και απαντάνε οι σοφοί άνθρωποι, κλιματική αλλαγή έχουμε τα 4 δισεκατομμύρια χρόνια που ζει ο πλανήτης. Τόσα υπολογίζουν ότι είναι η ιστορία του και άλλα 4-5 το μέλλον του. Λοιπόν, τα 4 δισεκατομμύρια χρόνια ο πλανήτης άλλαζε συνέχεια, η γη άλλαζε συνέχεια κλίμα. Υπήρξε η εποχή των παγετώνων, η εποχή η τροπική που ήταν κατάζεστος και υγρός ο πλανήτης. Υπήρξαν διάφορες εποχές. Κλιματική αλλαγή λοιπόν υπάρχει εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι, με την τρύπα του όζοντος που μας πρίξανε, ναι, και ξαφνικά εξαφανίστηκε η τρύπα του όζοντος. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο, ακούστε το από έναν αξιωματούχο των ειδικών υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι διαδικασία τρομοκρατία σας. Τρομοκρατία σας. Έτσι. Μην τους αφήνετε να σας κατασκευάζουν σενάρια τρομοκρατίας στο μυαλό σας. Μην τους αφήνετε, ρε παιδιά. Τρομοκρατία είναι. Και να σας πω γιατί. Γιατί σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση από τους Ελβετούς. Από τους Ελβετούς, παρακαλώ. Οι οποίοι λένε ότι έχουμε ρεκόρ παγετώνων στις Άλπεις. 40 μέτρα φρέσκο χιόνι έπεσε, λέει. Πού είναι, ρε, η υπερθέρμανση του πλανήτη? Πού είναι ότι μας δείχνετε συνέχεια εικόνες από τον Βόρειο Πόλο και από την Ανταρκτική να πέφτουνε παγετώνες μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό κτλ. Κάτι το οποίο είναι εντελώς φυσιολογικό για να τρομοκρατείτε τον κόσμο. Πού είναι όλα αυτά? Έρχονται επιτέλους, μπράβο τους και πάλι οι Ελβετοί, οι οποίοι λένε την αλήθεια. Δεν άκουσα. Ναι.
Λοιπόν, ψέματα επί ψεμάτων. Βγήκαν σήμερα οι Ελβετοί και είπανε 40 μέτρα χιόνι έπεσε. Ανανεώθηκαν οι παγετώνες της Ελβετίας. Άρα ανανεώθηκαν όλοι οι παγετώνες. Πού είναι όλα αυτά που τα οποία λένε ότι γκρεμίζονται και πέφτουν στη θάλασσα και λιώνουν και θα γίνουν έτσι, θα γίνουν αλλιώς και αλλιώτικα. Πού είναι όλα αυτά. Με εκείνη τη βλαμμένη την Γκρέτα Θέρμπεργκ που το βάλανε μπροστά το βλαμμένο αυτό. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί είμαστε ηλίθιοι γι' αυτό. Γιατί είμαστε χέστες, φοβιτσιάριδες είμαστε. Και βάζω τον εαυτό μου μέσα για χάρη επικοινωνίας. Φωνάζαμε τότε, ο πρώτος που φώναξε στην Ελλάδα για τον κορονοϊό ότι είναι απάτη 15 Μαρτίου του 20 είναι ο Μιλών. Ρε παιδιά, είναι απάτη, δεν το βλέπετε ότι είναι απάτη. Έτσι όπως το περιγράφουν αυτοί, θα έπρεπε κατεβαίνοντας, έμενα στο τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας τότε στο κέντρο, θα έπρεπε κατεβαίνοντας από την πολυκατοικία να δω ένα βουναλάκι από πτώματα. Βλέπετε τέτοια πράγματα πουθενά. Και προσπαθούσαν όσους αρρωστήσανε και πεθάνανε για διάφορους λόγους, καρδιακά επεισόδια, τόνα, τάλο κτλ. Καρκίνη και τα λοιπά, τα βάζαν όλα με κορονοϊό. Φωνάζαμε εμείς. Ναι, όντως, έχεις δίκιο φίλε που γράφεις ότι δεν ακούει ο λαός. Δεν ακούει ο λαός. Ο λαός κοιτάει την πάρτη του ή νομίζει ότι κοιτάει την πάρτη του. Τον βάλαν λοιπόν οι κολπατζίδες αυτοί οι τύποι, έτσι, οι οποίοι είναι ο Bill Gates, είναι ο Μπουρλάς, ο Εβραίος αυτός από Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι ο άλλος ο σιωνιστής της Άστρα Ζένεκα και πάει λέγοντας έτσι. Μπήκανε στο κόλπο να πουλήσουν τα εμβόλια τους. Κάνανε μετάλλαξη του ιού του κορονοϊού που είναι ένα κοινό κρυολόγημα το οποίο το παρουσίασαν με ένα νέο φόρεμα, το ονόμασαν COVID και τα λοιπά 19 και ιστορίες και το αμολύσαν έξω. Οι πολιτικάντιδες τρομάξανε συμπεριλαμβανομένου και του Τραμπ, ο οποίος για μένα την πάτησε και το κατάλαβε κάποια στιγμή ότι την πάτησε με τον Φάουτσε εκεί και τους λοιπούς. Τρομοκρατήθηκαν οι πολιτικάντιδες, σου λέει, όπ, απ' την άλλη ήρθαν οι φαρμακευτικές, οι Big Pharma όπως λέγονται και άρχισαν να τους ταΐζουν εκατομμύρια στην τσέπη τους. Και εσείς τα θύματα πήγατε και κάνατε εμβόλια. Και τώρα λέει, αποσύρθηκε τη AstraZeneca γιατί καταστρέφει, ετοιμάζονται να αποσύρουν και το εντελώς το Pfizer και τα υπόλοιπα. Ειδικά τα mRNA τα εμβόλια τα οποία αλλάζουν το DNA του ανθρώπου. Πήγατε και κάνατε εμβόλια ενώ χτυπιόμασταν εμείς, γίναμε πράσινο όπως το μπλουζάκι μας από το κακό μας να σας λέμε. Μην το κάνετε ρε, μην αλλάζετε το DNA σας. Μην τους αφήνετε να σας αλλάξουν το DNA, πήγατε και το κάνατε. Εγώ καταλαβαίνω γιατί το κάνατε, γιατί φοβηθήκατε. Εμείς όμως δεν φοβηθήκαμε. Και τώρα πάλι για μια ακόμη φορά φοβάστε. Βγάλτε το φόβο λοιπόν από την ψυχή σας. Και ελάτε 1η Σεπτεμβρίου να πάμε να τους γκρεμίσουμε, να τελειώνουμε. Να βαθύνουμε τη δημοκρατία, να κάνουμε πραγματική δημοκρατία και όχι αυτό το... Το ίντερνετ δεν καταστρέφει το πλανήτη, αγαπητέ μου. Τα εργαλεία αυτά, το τηλέφωνο, το ίντερνετ και τα λοιπά δεν καταστρέφουν το πλανήτη. Εμείς καταστρέφουμε τον πλανήτη. Όπως λέμε και για το όπλο. Το όπλο δεν σκοτώνει. Ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί για να σκοτώσει. Δεν χάλασε τίποτα το ίντερνετ. Όπως κανένα τηλέφωνο δεν χάλασε κανέναν. Ο άνθρωπος και η χρήση που κάνει ο άνθρωπος είναι καταστροφική για αυτόν. Έτσι λοιπόν εκβιάσανε τον κόσμο. Εκβιάσανε τον κόσμο και του είπαν θα πεθάνεις, έλα να κάνεις το εμβόλιο. Δημιουργήσαν ένα κλίμα αναταραχής. Από κοντά οι Μητσοτάκηδες, Γκραμπόφσκηδες όλου του κόσμου πέσανε φράγκα χοντρά. Από κοντά και οι δημοσιογράφοι πέσανε φράγκα χοντρά. Από κοντά και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και μάλιστα όταν αρπάχτηκα με έναν ταξίαρχο της αστυνομίας όταν με συλλάβανε κάποια στιγμή για τη μάσκα κτλ. Και του είπα, μα δεν τρέπεσαι λιγάκι. Έχεις κάνει, του λέω, ανακριτικός υπάλληλος. Μου λέει, έχω κάνει. Εκπαίδευση μάλλον ανακριτικού υπαλλήλου, λέω, έχω κάνει. Και του λέω, δεν χωράει το μυαλό σου να σκεφτείς, ταξίαρχε, ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Και μου λέει το εξής αμίμητο, μα και στο Ισραήλ το ίδιο έχουν πρόβλημα. Γιατί ποιος είπε ότι λυπηθήκανε τους, το λαό του Ισραήλ. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Από πού ως πού. Για τα φράγκα κάνουν τα πάντα αυτά, όπως κάναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Σόρος κάρφωνε τους συμπατριώτες, τους Εβραίους. Το ίδιο και ο Τίσεν. Το ίδιο και ο Κρούπς. Το ίδιο και οι Siemens, τα αφεντικά, όλα αυτά. Προδίδανε τους συμπατριώτες, τους Εβραίους, τους απλούς ανθρώπους που δουλεύανε στα μανάβικα και στα μπακάλικα. Αυτό δεν κάνανε. Ποιος ευθύνεται για την Κύπρο? Καταρχήν να πω ότι έχω ορκιστεί από το 1974 όταν πήγα. Πήγα στο διοικητή μου και του δήλωσα εθελοντής στην Κύπρο και μου είπε «Σήκω φύγει από μπροστά μου», με έναν άγριο κιόλας τρόπο. Έτσι. Από τότε ορκίστηκα ότι στην Κύπρο θα πάω ένστολος και ένοπλος. Αυτή είναι η δικιά μου θέση. Απ' την άλλη πλευρά, το έγκλημα έγινε από όλες τις πλευρές. Το έγκλημα έγινε από όλες τις πλευρές. Από την πλευρά της δικτατορίας, του Ιωαννίδη μάλιστα, έτσι, που το φτιάξε επίτηδες για να μπουν μέσα οι Τούρκοι. Αλλά την ίδια ώρα γινόταν χαμός εκεί με τα νοράτλα στα οποία τα ρίξαν οι δικοί μας και τα λοιπά. Την ξέρετε την ιστορία. Ήτανε προδοσία επί προδοσίας, για την οποία φταίνε όλοι. Και η παλιή πολιτική, η Κύπρος κείται μακράν, όπως έλεγε ο Καραμαλής, ο γέρος ο Καραμαλής, έτσι. Αλλά και η δικτατορία, και ο Ιωαννίδης, η δικτατορία του Ιωαννίδη. Και ο Μακάριος επίσης, ο οποίος έτρεξε κατευθείαν στην αγκαλιά των... Άντε να μην πω, και χοντρένω το κλίμα και, και τη συζήτηση. Όλοι τους φταίνε. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι μανούλιδες, οι μπικάκηδες, οι οποίοι αντισταθήκανε. Ένας μπικάκης, ένας Μανώλης Μπικάκης, του οποίου έχω την τιμή να κάνω κάθε χρόνο το μνημόσυνο εδώ και πολλά χρόνια. Ένας Μανώλης Μπικάκης του σταμάτησε. Σταμάτησε ένα ολόκληρο τάγμα. Ο αξιωματικός εκείνη την ώρα, ο συνταγματάρχης του φώναζε, του λοχεία, σηκώ φύγε από εκεί ρε τσόγλανε και τα λοιπά. Ο Μανώλης ο Μπικάκης έμεινε εκεί όμως. Έτσι λοιπόν προτιμάω, αδέρφια μου, σε αυτά που με ρωτάτε, προτιμάω να αναζητώ τους μπικάκηδες και όχι τους προδότες. Και σας λέω με το χέρι στην καρδιά ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την εγκληματική εισβολή των εγκληματιών Τούρκων στο νησί μας. Είναι όλοι υπεύθυνοι. Και ο Σάμψον και ο Ιωαννίδης και ο Καραμαλής και η παλιή πολιτική και ο Μακάριος, όλοι τους. Πέσανε στη Λακούβα. Δεν πέσανε στη Λακούβα. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Απλώς ήταν τόσο ηλίθιοι που δεν καταλάβανε τι κάνανε. Ο Ιωαννίδης εννοώ και ο Σάμψον. Και φυσικά η αντίδραση του Μακάριου δεν ήταν αντίδραση ενός ηγέτη. Ήταν η αντίδραση ενός ατόμου διψασμένου για εξουσία. Γιατί έγινε η προδοσία της Κύπρου? Για να γίνει αυτό που γίνεται τώρα. Για να εξυπηρετηθούν οι Ισραηλινοί. Γι' αυτό έγινε. Αυτή τη στιγμή είδατε τι είπε ο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Ασράλα, το θυμήθηκα, ο Χασάν Ασράλα της Χεσμπολά, θα χτυπήσω την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για να χτυπιέται η Γάζα. Η Κύπρος από την πλευρά της, από κάτι βλάκες σαν το Χριστοδουλίδη που παριστάνουν τους ηγέτες, με ευθύνη των Κυπρίων, έτσι. Λένε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτε, το κάνουν οι βάσεις οι Αγγλικές που βρίσκονται εκεί. Οι βάσεις Αγγλικές που είναι, δεν είναι στην Κύπρο? Άρα ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι σαν την ίδια σαχλαμάρα που ακούω ότι γιατί οι Ρώσοι να έχουν στρέψει τα πυρηνικά τους όπλα κατά της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και της Σούδας. Για ποιο λόγο? Γιατί τα δικά μας τα πυροβόλα, τα πυρηνικά όπλα του ακροτηρίου, αλλά και όλες τις
συμβατικής γραμμής ελέγχου επιχειρήσεων που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και στην Λάρισα Βόλο είναι στραμμένα κατά των Ρώσων. Είναι το ίδιο ερώτημα, η ίδια διαδικασία. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος χρησιμοποιείται για το έγκλημα που γίνεται στη Γάζα υπέρ του Ισραήλ, υπέρ του αδερφού τους που αγκαλιάζονται και φιλιούνται μαζί τους, του Νετανιάχου. Γι' αυτό έγινε και το 74, γι' αυτό έγινε και το 67, γι' αυτό γίνανε πολλά το 54, γίνανε πολλά σε διάφορες φάσεις της νεότερης ιστορίας. Έτσι. Και την ίδια ώρα στηρίζει τον άλλον σιωνιστή της Ουκρανίας, τον αδερφό του, ο Γκραμπόφσκι, ο Κούλης, στηρίζει τον Ζελένσκι, τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Τα αδέρφια στηρίζονται μεταξύ τους. Στο όνομα, πάνω στην πλάτη των δυστυχούντων Ουκρανών Ορθοδόξων αδελφών μας και πάνω στην πλάτη τη δική μας. Γιατί με τα δικά μας τα λεφτά, με τη φορολογία τη δική μας, αγοράζονται αυτά τα όπλα και στέλνονται στην Ουκρανία. Και έτσι γινόμαστε μέρος του πολέμου, αδέρφια. Έτσι είναι η αλήθεια. Γινόμαστε μέρος του πολέμου. Χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρχει λόγος. Το ίδιο έκανε, το ίδιο έγκλημα έκανε το 19, το 1919, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και έστειλε μαζί με τους Αγγλογάλους, υπολογίζοντας ότι οι Αγγλογάλοι θα τον βοηθήσουν να πάρει τη Μικρασία. Τρία πουλάκια κάθονταν δηλαδή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ένα σώμα στρατού πήγε στην Κριμαία, στην Ουκρανία πάλι, στην περιοχή εκεί, κατά των Ρώσων. Άσχετα αν ήταν Μπολσεβίκοι, κομμουνιστές ή οτιδήποτε. Ήταν κατά των Ρώσων. Τι δουλειά είχαμε εμείς να πάμε κατά των Ρώσων τότε? Το αποτέλεσμα, οι Ρώσοι δώσανε όπλα, πράσινο φως στον Μουσταφά Κεμάλ, το σφαγέα του ελληνισμού, και καταστραφήκαμε. Και η δικιά μου η Ράτσα, η Πόντι, αλλά και οι Μικρασιάτες που ξυλώθηκαν από τα πατρογονικά τους και μας πετάγαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι από τα καράβια τους στη Σμύρνη. Αυτά έγιναν. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Μην νομίζετε ότι δεν μας το κρατάνε οι Ρώσοι. Το κρατάνε και καλά κάνουν, γιατί αυτές είναι οι συνθήκες στις δημόσιες, στις διεθνείς, συγγνώμη, σχέσεις. Μου κάνε, σου κάνα. Θα μου κάνεις, θα σου κάνω. Υπάρχει αρχή της αμοιβαιότητας στις διεθνείς σχέσεις. Μου κάνες κακό, θα σου κάνω κακό. Ο Μακάριος τι ήταν, θρησκευτικός ηγέτης? Όχι, πολιτικός ηγέτης ήταν. Ήταν πρόεδρος της Κύπρου. Πρόεδρος της Κύπρου ήταν ο Μακάριος. Λοιπόν, και μια που είπα λοιπόν για τον δολοφόνο, τον σφαγέα του ελληνισμού, να πω και εγώ από την πλευρά μου ως Πόντιος στη Δέσποινα Βανδύ για αυτό που έκανε, που αρνήθηκε να πάει σε μια συναυλία όπου από πίσω της θα ήταν ο σφαγέας του ελληνισμού, ο Μουσταφά Κεμάλ, και να της πω σαν Πόντια που είναι, σαν Πόντιος προς Πόντια, να αλελεύω την ψής τεμέτερων κορζόμπων. Να αλελεύω την ψής, Δέσποινα Βανδύ. Να είσαι καλά, κόρη μου, κοριτσάκι μας. Εκεί σήκωσε το ανάστημά σου όλους αυτούς τους παλιοάντε, να μην πω, που πάνε και στείνονται στα τέσσερα στην Κωνσταντινούπολη, αρκεί να βγάλουν κανένα φράγκο. Στρατηγέ μου, να διακόψω για λίγο. Ναι. Παιδιά, είμαστε 280 άτομα. Ποιος ενδιαφέρεται από εδώ πέρα στον ομό του να πάρει αντιπροσωπεία? Θέλουμε να μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Θα φτάσει 1 Σεπτεμβρίου και δεν θα είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε άτομα, μην φοβάστε. Μην έχετε τρόμο μέσα σας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλώστε συμμετοχή τώρα για να πάρετε την προσωπία στον ομό σας. Κάντε όλη κοινοποίηση το βίντεο, το live αυτή τη στιγμή που έχουμε εδώ, και όλοι τάπ να γεμίσει, να φτάσουμε πάλι 600 και άτομα όπως ήμασταν πριν. Πρέπει μέχρι 1 Σεπτεμβρίου ο κόσμος αρχίσει να μαθαίνει την αλήθεια. Είμαστε 280 άτομα, δηλώστε συμμετοχές. Αντιπροσωπεία, Μανώλη μου, στον ομό σου θα πάρεις.
Γνωστός τραγουδιστής. Καλησπέρα, Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε δυνατά. Στρατηγία, είμαι μαζί σου. Σε παρακολουθώ. Έρχομαι πρώτη φορά. Είμαι και εγώ ένας ομοειδεάτης, όπως και εσείς. Και θέλω να πω σε όλους τους φίλους, όσοι με ακολουθούν και είναι εδώ μέσα, δεν ανέβηκα για να πάρω νέους ακόλουθους, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Βγαίνω και εγώ και τα χώνα και τα λέω. Προχθές έκανα ένα βίντεο, το οποίο έφτασε σε 27.000 και μου το ρίξανε. Και δεν έλεγα κάτι το ουσιώς, δηλαδή, αυτά που γίνονται γύρω μας. Και αυτά που πλέον ενημερώνει και η τηλεόραση. Δεν έπιασα κομμάτια ψηλά, λέξεις, κλειδιά για να ερεθίσω. Λοιπόν, παρόλα αυτά μου το ρίξανε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Δεν πειράζει, εμένα μου ρίξανε με 100.000 και 200.000. Δημήτρη, είσαι ο γνωστός τραγουδιστής. Γνωστός, τι εννοείται γνωστός. Γνωστός δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι. Να. Δεν είμαι σαν αυτούς, όχι δεν θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι χαμηλού σχήματος, με λίγους και καλούς. Ωραία, γιατί εγώ είμαι λάτρης του Στέλιου Καζαντζίδη. Ελπίζω να συμφωνούμε σε αυτό. Τι πράγματα, δεν σ' άκουσα στρατηγία μου, συγγνώμη. Λέω, εγώ είμαι λάτρης από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που η μάνα μου πήγε η Γερμανία, λάτρης του Στέλιου Καζαντζίδη. Αλίμονο, τώρα εκεί μιλάμε για σχολές. Μιλάμε για σχολή, ε. Εγώ τι να πω. Μιλάμε για βουνό, ε. Τι να λέμε τώρα. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, πάμε να επι... Η συγκέντρωση πρέπει να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα. Αν και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε μπαχαλάκιδες εκεί μέσα και θα γίνει. Θα είναι η καταδρομή σε εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και την άλλη φορά ήρθανε και τους είχα δύο δημιουργίες και τους περιορίσανε και τους διώξαμε. Δεν θα γίνει αυτή τη φορά στο Βρόντο. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει. Υπάρχουν κάποιοι κι άλλοι απόστρατοι που μιλάνε κι αυτοί και θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι κι αυτοί. Γιατί άκουσα κάποιον σε κάποιο βίντεο, δεν θέλω να ονομάσω εδώ πέρα, που έλεγε ότι ο στρατηγός, λέει ο Βιτάλης, γιατί λέει δεν ενσωματώνεται μαζί με τους υπόλοιπους απόστρατους να κάνουν ένα κοινό αγώνα. Δεν ξέρω αν αληθεύει, μεταφέρω, δεν ξέρω, είναι... Όχι, δεν αληθεύει τίποτε. Δημήτρη, ναι. Είμαι 70 χρονών. Φέτος κλείνω, ναι. Γίνομαι 70 φέτος. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, σου λέω εν πλήρη τιμή και εν πλήρη ειλικρινία ότι δεν υπάρχει πέτρα που να μην γύρισε ανάποδα από τον Εύρο μέχρι τη Φοινικούντα της Καλαμάτας και από πάνω από την Κόνιτσα μέχρι την Γάβδο. Δεν υπάρχει. 2,5 χρόνια στην Κρήτη, άλλο τόσο στην Ήπειρο, άλλο τόσο στη Μακεδονία που είναι και η πατρίδα μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υφίσταται. Ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι έτοιμος να παραδώσω και τα ηνία του συντονιστή, του άχαρου αυτού ρόλου που έχω, ανά πάσα στιγμή και το ξέρουν όλοι. Δεν έχω κανένα ρόλο συγκεκριμένο. Νομίζω το ξέρεις, Δημήτρη, ούτε υποψήφιος είμαι, ούτε θέλω να είμαι υποψήφιος, ούτε πρέπει να είμαι υποψήφιος πουθενά. Σαφώς. Έτσι. Πού είναι αυτοί λοιπόν οι φίλοι που θέλουν να ενωθούν? Να ενωθούμε βεβαίως. Εάν συμφωνούνε, πρόσεξε, πρόσεξε ποια είναι η απέτηση. Με αυτό εδώ. Αν συμφωνούνε με την Άμεση Δημοκρατία και τον Καποδίστρια. Όχι σωτήρες και μεσί. Εκεί πέρα κολλάμε, Δημήτρη. Ξαφνικά προτείνουν τον εαυτό τους ως λύση. Και... Εγώ ρώτησα γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω. Πραγματικά δεν γνωρίζω αν υπάρχουν. Άκουσα κάποιον σε ένα βίντεο και λέει αυτό για αυτό. Και θα κοιτάξω να μάθω, θα έρθω σε επικοινωνία μαζί μου. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να μιλήσω εγώ. Στον άνθρωπο λέω να μοιραστούν. Βεβαίως και να τους παραδώσω. Δημήτρη, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, όσοι με γνωρίζουν από κοντά ξέρουν ότι μιλάω πάντοτε πάρα πολύ σοβαρά και να τους παραδώσω και το ρόλο του συντονιστή. Αρκεί όμως, έτσι, αυτό ξεκαθαρίζω και εκεί κολλάμε, Δημήτρη, να συμφωνήσουν με το Σύνταγμα το Καποδιστριακό της Άμεσης Δημοκρατίας και όχι με τη λογική του «εγώ θα σώσω την Ελλάδα ως ένα κόμμα, ψηφίστε με, ψηφάτε με» κτλ. Δεν υπάρχει, καταρχήν εγώ δεν έχω ασχοληθεί και δεν με ενδιαφέρει.
Ο, δεν το λέω για σένα, το λέω για αυτούς. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ αν καταλάβω κάτι τέτοιο θα αποχωρήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ καθόλου με το κομμάτι αυτό. Επειδή εγώ γνωρίζω για την άμεση δημοκρατία και έχω διαβάσει κάποια πράγματα, ναι, ότι εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα κτλ. Το μόνο κομμάτι το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να σώσει είναι αυτό. Το οποίο νομίζω θα χρησιμοποιεί και αυτό την άμεση δημοκρατία την κάνει και στην Ελβετία, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 Ελβετία και Ισλανδία. Ωραία. Λοιπόν, δεν θέλουνε. Κάποιοι δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε γιατί απλά είναι βολεμένοι από τα παιδιά τους. Λέει δεν γίνεται, μας χαλάσει η μπουγάδα. Ακριβώς. Δεν έχει, περισσότερος κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει σε τι μέρες ζούμε, σε τι καιρούς ζούμε. Νομίζω ότι είμαστε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και ότι δεν υπάρξει, δεν θα υπάρξει άλλες από ό,τι πιστεύω, τώρα δεν ξέρω, αλλά από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω με αυτό το λίγο μυαλό που έχω και με αυτά που γνωρίζω, ότι δεν θα υπάρξουν άλλες κυβερνήσεις γιατί θέλουν πάνω άλλο το πάνω άλλο το πράγμα. Θέλουν ένα παγκόσμιο ηγέτη. Έτσι, έτσι. Αυτό θέλουν. Λοιπόν, με υπαλλήλους για πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Ναι. Όπως είναι ο σημερινός, όπως ήταν ο Τσίπρας, όπως ήταν όλοι. Σαφώς. Λοιπόν, αν αυτό θέλουν και θέλουν, γιατί λένε προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Όλοι αυτοί υποτίθεται ότι θέλουν το καλό της πατρίδας. Και όλοι υποθάλλονται πίσω από αρχές και εξουσίες. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν συγγενείς, έχουν παιδιά και τα... Λοιπόν, αυτό είναι το μέλλον που θέλουν να αφήσουν. Και δεν μιλάω για αυτούς που είναι βολεμένους. Αυτοί, οκ, okay, είναι προσκυνημένοι, το καταλαβαίνω. Αλλά οι υπόλοιποι που είναι από κάτω, που ακολουθούν αυτό, θέλουν το, αυτό το μέλλον θέλουν για τα παιδιά τους. Δηλαδή, τι θέλουν να φέρουν. Ποιο είναι το μέλλον των παιδιών τους. Δηλαδή, τους νοιάζει για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά τους. Δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει μόνο η κοιλιά τους. Γιατί αν τους ένιωσε και αγαπάγαν πραγματικά τα παιδιά τους, και μιλάω για όλους αυτούς που είναι, που ακολουθούν το σύστημα και είναι πολιτικά βολεμένοι, έτσι, μέσα στο δημόσιο κτλ., δεν τους νοιάζει. Γιατί αν πραγματικά τους ένιωσε, θα λέγε εγώ τι θα αφήσω τέφρα, θα αφήσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Άρα τους νοιάζει μόνο ο εγωισμός, μόνο ο εαυτός τους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι, αδερφέ μου, το πρόβλημα με όλα τα πατριωτικά, τα υποτιθέμενα ή πραγματικά πατριωτικά κινήματα είναι αυτό. Ότι όταν φτάσουμε στο διατάφτα, επειδή αυτός ο ρόλος ο δικός μας, των ανθρώπων της Εθνοσυνέλευσης αυτού του κινήματος, είναι ο πλέον άχαρος του κόσμου. Να πω ένα παράδειγμα, ακόμη και οι κομμουνιστές, Δημήτρη, οι οποίοι λένε ότι παλεύω για το λαό κτλ., ονειρεύονται την ημέρα που θα κυβερνήσουν. Οι μόνοι οι οποίοι αυτοκαθαίρονται, έτσι, και αυτοκαταργούνται, είναι αυτοί που παλεύουν για άμεση δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι το πιο, η πιο ακραία πολιτική δράση σε σχέση με τις ανάγκες του εγώ κτλ. Αλλά έλα όμως, Δημήτρη, αδερφέ μου, που οι προγόνοι μας, αυτοί που μας έδωσαν το δικαίωμα να αναπνέουμε και να πίνουμε τον καφέ μας πρωί-πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά, και να μην λεγόμαστε Μουχτάρ και Μαχμούτ και ιστορίες. Έτσι. Μας δίδαξαν αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, ακόμα περισσότερο. Έλεγα για τον Νικηταρά χτες, για παράδειγμα, ο οποίος ο μέγιστος των μέγιστων, ο τουρκοφάγος, ο άνθρωπος του οποίου το σπαθί κόλλησε το χέρι του σπαθιού, κόλλησε στο χέρι του και του βάζανε ζεστές πετσέτες για να ξεκολλήσει, κατέληξε ζητιάνος στην Ευαγγελίστρια του Πειραιά. Του δώσανε μια άδεια, λέει, για να ζητιανεύει. Αυτά μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας. Οι πρόγονοί μας αυτό δεν το αντέχουν όλοι, Δημήτρη. Δεν το αντέχουν όλοι. Σου λέει έκανα τόσα, το έχω ακούσει από πολλούς, δεν θέλω να πω ονόματα. Από πολλούς που πέρασαν από την Εθνοσυνέλευση. Έκανα τόσα, δεν θα έχω κι εγώ μια αμοιβή. Όχι ρε φίλε, να μην έχεις καμιά αμοιβή. Αμοιβή σου να είναι
αυτό που έκανες για τους νεκρούς και τα γέννητα που λέει ο Παλαμάς. Δεν σε ευχαριστεί αυτό το πράγμα? Εμένα, αδερφέ μου Δημήτρη, με ευχαριστεί και με παρευχαριστεί. Σαφώς. Μα ναι, υπάρχει ωραίτερο πράγμα αυτό που λέω? Είμαι 70 τώρα, πες ότι γίνει τώρα, και είμαι 75-80 ετών, να κάθομαι σε ένα πεζούλι και να βλέπω τον λαό μου να ψηφίζει ελεύθερα την ανάκληση ενός πολιτικού, ενός πρωθυπουργού, να ψηφίζει ένα νόμο, να ψηφίζει την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών για παράδειγμα, την κατάργηση του ένθια και τα λοιπά τα οποία προβλέπει η άμεση δημοκρατία. Δεν είναι αυτό η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ικανοποίηση? Για μένα αυτή είναι η ικανοποίηση. Έτσι. Για αυτούς δεν είναι όμως. Σου λένε να μην αρπάξω εγώ κάτι, εν πάση περιπτώσει πολέμησα τόσο πολύ. Εγώ τι να πω που το παλεύω από το 1986, 38 ολόκληρα χρόνια αυτή την προσπάθεια. Και δεν έχω γίνει ποτέ μέρος κανενός φαγοποτιού. Σε κανένα φαγοπότη δεν συμμετείχα. Αυτό που λέω κι εγώ, ότι η γνώση μπορεί να ανοίξει σε πολλούς, η αντίληψη και η διάκριση ανοίξει σε λίγους. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς. Λοιπόν, συγγνώμη, θα διακόψω. Καλησπέρα, Ευδοκία. Παιδιά, είμαστε 260 άτομα. Ποιος θα δηλώσει αντιπροσωπεία στην περιοχή του, στον ομό του? Δημήτρη, εσύ θέλεις να δηλώσεις? Όχι θέλεις, θα δηλώσεις. Δέκα σοκορό, θα δηλώσεις. Ποιος είσαι? Του Μαργολίδας. Έλα στην επικοινωνία με την Ευδοκία ακριβώς απάνω. Ευδοκία, μας τι κάνεις? Πώς είσαι? Καλησπέρα, καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μόλις έγραψε το τηλέφωνο της στο Viber η Ευδοκία, ελάτε σε επικοινωνία και πάρτε αντιπροσωπεία στο νομό σας τώρα. Δεν πουλάμε βιβλία σαν τον Σπυρίδων τον Άδωνη εδώ πέρα. Σας ζητάμε να έρθετε μαζί μας, να γίνουμε ομάδα όλοι μαζί, μια δυνατή οικογένεια, να καταφέρουμε το σκοπό μας. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 1 Σεπτεμβρίου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλώνετε συμμετοχές, μην έχετε φόβο και τρόμο μέσα σας. Ούτε ντροπές για τίποτα. Είναι απλό, στέλνετε ένα μήνυμα εδώ στο τηλέφωνο στο Viber και έρχεται στην επικοινωνία με τη Γενική Γραμματέα την Ευδοκία. Θα σας κατατοπίσει αυτή η γυναίκα σε όλα. Ό,τι χρειάζεστε. Να μην σας τρώω το χρόνο, στρατηγέ μου, συνεχίστε. Όχι, δεν τρως καθόλου το χρόνο. Αυτό που κάνεις είναι πιο σημαντικό από αυτό που ίσως κάνω εγώ. Λοιπόν. Δεν το χρειαζόμαστε, κακά τα ψέματα. Δεν βλέπω 270 άτομα και δεν βλέπω να έχουμε συμμετοχές. Πραγματικά αυτό με στεναχωρεί εδώ πέρα, παιδιά. Είστε 270 άτομα. Δηλαδή από τα 270 άτομα, 286 άτομα. Δεν υπάρχουν 10 αυτή τη στιγμή να στείλουν ένα μήνυμα και να πούνε εγώ. Εγώ ενδιαφέρομαι. Στείλε μου ένα εγώ. Να δω ποιος είσαι και να δούμε σε επικοινωνία μαζί. Περιμένω να στείλετε ένα μήνυμα, ρε παιδιά. Γράψτε εδώ πέρα ένα μήνυμα και πείτε εγώ ενδιαφέρομαι. Πού μπορώ να έρθω σε επικοινωνία, με ποιον? Μπράβο, Γιάννη. Υπάρχει κάποιος άλλος? Θα το έκανα, λέει, αλλά είμαι στην Ελβετία. Τα άτομα είστε απλά μέσα εδώ. Δεν σας ενδιαφέρει να πάρετε στο νομό σας την αντιπροσωπεία και να είστε εσείς αυτοί μπροστά σε όλο αυτό εδώ? Θα το έκανα, λέει, είμαι στην Ελβετία. Στρατηγή για Ελβετία, δεν χρειαζόμαστε άτομα? Βεβαίως χρειαζόμαστε από την Ελβετία. Χρειαζόμαστε για την Επιτροπή, χρειαζόμαστε πολλούς όσους έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν αρκετοί, αλλά χρειαζόμαστε μια Επιτροπή από τους Έλληνες του εξωτερικού. Παρόν, GR69, στείλε τώρα μήνυμα στην Ευδοκία και έλα σε επικοινωνία μαζί της. Μπράβο σου, Ελένη. Αμάν πια, ρε φίλε, αμάν πια, γι' αυτό σα... Τι τοπάθεια είναι αυτή? Από εδώ θα βγάλει συμπέρασμα, δεν υπάρχει σωτηρία. Τι να σου πω, ρε φίλε Ιωάννης Παναγιώτη, τι να σου πω τώρα? Δηλαδή βλέπεις εδώ πέρα γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας και πας και τους λέει δεν θα κάνετε τίποτε. Δεν ξέρω δηλαδή, τι είναι αυτό? Στείλε μήνυμα στην Ευδοκία τώρα. Έλα να βγαίνετε σιγά σιγά από το καβούκι. Βγείτε από το καβούκι.
άκουγες σιγά σιγά. Έλα να παίρνουμε τα πρωτεία, μην τρέπεστε. Μπράβο Μαριά, σε επικοινωνία όλοι με την Ευδοκία τώρα, παιδιά. Παιδιά, τηλεμάρκετινγκ δεν κάνω μέσα εδώ. Δεν μπορώ συνέχεια να σας λέω αυτό το πράγμα. Δεν σας πουλάω κάτι, δεν σας προωθώ κάτι. Για τη σωτηρία σας είναι όλο αυτό εδώ, για τη σωτηρία όλων μας. Γκανιάν, παρόν. Μου αρέσει το παρόν, θα δηλώνετε παρόν. Ωραίο. Άλλος δεν υπάρχει. Κάποιος λέει από Χαλκιδική, Γερμανία. Γερμανία. Α. Γερμανία από Χαλκιδική. Τι άρεξε τα 9, τι τρολάρισε τώρα μέσα εδώ για να καταλάβω. Για να σε πιο καθαρά. Ιωάννη, έχεις δηλώσει συμμετοχή. Ιωάννης Παναγιώτης, Παναγιωτίδης. Έχεις δηλώσει αντιπροσωπεία. Μαλαματένια του Σωτήριου τον έστειλα. Άστονο. Ή τον Φλόγορ έστειλα, δεν θυμάμαι, κάποιος που έπρεσε. Αντώνη, θα πιάσεις τη Ξάνθη, τι θα γίνει τώρα. Και το ρωτάς εσένα, λέω. Έχουμε σηκώτια, μην αγχώνεσαι ρε. Μην αγχώνεσαι, θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Από μικρό παιδί με ξέρεις και σε ξέρω. Έχουμε πλέξει χίλια δύο πράγματα μαζί. Έλα και πιάσα την προσωπία στη Ξάνθη. Και έλα μια Σεπτεμβρίου κάτω μαζί μας. Εσύ είσαι ικανός για να πιάσεις αυτό το πράγμα. Το έχεις στα χέρια σου. Να το ξέρεις. Είσαι δυνατό άτομο. Ωραία Τζιάρη 69. Να και τα τρίκαλα. Να και τα τρίκαλα. Έγινε Αντώνη, σκέψου το και πάρε με τηλέφωνο ό,τι κουστάρεις. Να και ο βοτανολόγος από τα Τρίκαλα. Σε θέλουμε στην Επιτροπή Τρικάλων. Ωραίος. Αντώνη, πάντως αυτό που σου λέω το εννοώ, να το ξέρεις. Είσαι άτομο που το έχεις αυτό το πράγμα. Και είσαι δυνατό μυαλό. Οπότε μην το σκεφτείς και πάρα πολύ. Αύριο σε θέλω μαζί μας. Μάικ, έχεις δηλώσει. Μάικ, δηλώσει συμμετοχή για την προσωπία. Σας παρακαλώ, παιδιά, δηλώνετε συμμετοχές για την προσωπία, ώστε όταν θα είμαστε και ένα εκατομμύριο κάτω κόσμος, να τελειώσουν όλα τα βάσανα του ελληνικού λαού. Θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και το μεγαλύτερο χαμόγελο του Έλληνα να έχουμε καταφέρει όλο αυτό εδώ το πράγμα. Έγινε, Αντώνη μου, καλό βράδυ. Θέλουμε και άτομα από το στρατό. Καλοδεχούμενοι είναι. Καλοδεχούμενοι. Θα έρθουν. Έγινε χάρη μου. Ξέρω χάρη εσύ έχεις δώσει. Ωραία. Δράμα. Ορίστε. Ιωάννης. Ορίστε. Ιωάννης Παναγιώτη. Επικοινώνησε με την Ευδοκία τη Γερακουλάκου. Σου στέλνω ένα link, μπες διάβασε μέσα εδώ,
Ούτε λεφτά για την πάρτι μας κρατάμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα ξοδέψετε όλοι από μακρινή απόσταση το λεωφορείο σας να έρθετε στο Σύνταγμα 1 Σεπτεμβρίου. Τίποτα άλλο παραπάνω. Και ούτε καπνοβόλα θα πέσουν, ούτε τίποτα. Αν είστε ένα εκατομμύριο κάτω, δεν θα χρειαστείτε ούτε μάσκες να πάρετε και όλα αυτά εδώ που λέμε, να ξέρετε. Θα γίνουν όλα έτσι πως πρέπει. Αρκεί να είμαστε όλοι ένα εκατομμύριο κάτω στο Σύνταγμα 1 Σεπτεμβρίου 12 η ώρα το μεσημέρι. Έγινε Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Αύριο μπορείς να μπεις 10 η ώρα μέσα εδώ, να ενημερωθείς για τα πάντα και να μιλήσουμε. Σηκώστε το κεφάλι όπως λέει ο Γιάννης. Όντως, συγχαρητήρια, έχει δίκιο η Μαλαματένια, συγχαρητήρια σε όλους εσάς που δηλώνετε συμμετοχή. Ένα μεγάλο μπράβο, σας αξίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωριστώ με όλους αυτούς που δίνουν συμμετοχή αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν πολύ τσαγανό μέσα τους. Και θέλω να τα γνωρίζω κι εγώ και ο στρατηγός αυτά τα άτομα που έχουν τσαγανό μέσα τους. Καλησπέρα, Στάθη μου. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στην ομάδα. Δόξα σοι ο Θεός πάντων ένεκε. Δόξα σοι, δόξα σοι. Βιβλία να πουλούσαμε σαν το Βελόπουλο μέσα εδώ, θα τα είχαμε πουλήσει τώρα, ρε Στάθη. Τι γίνεται? Φίλε, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το γενικό σύνολο, δεν το κάνουμε για μας. Έτσι, πρώτα έτσι, ο Θεός, πρώτα ο Θεός και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, επειδή είμαι στο ταξί, κλείνω το μικρόφωνο, μόνο να σ' ακούω, στρατηγέ μου, να σε απολαμβάνω. Γιατί σε ό,τι λες, συντάσσομαι μαζί σου. Σώμα και πνεύμα, σώμα και πνεύμα. Νίκο, έχεις δηλώσει συμμετοχή? Νίκο, εσύ που γράφεις, σηκωθείτε αδέρφια, ήρθε η ώρα, δόξα. Δήλωσε συμμετοχή, πάρε αντιπροσωπεία στο όνομό σου. Καπελάκης Μανώλης, αναγέννηση από χθες. Έχεις μπει, έχεις δηλώσει συμμετοχή? Λάμπρο, θα στείλεις μήνυμα στην Ευδοκία και θα δηλώσεις συμμετοχή στην Ευδοκία. Θα σε κατατοπίσει η Ευδοκία. Είμαι μαζί με τον Δημήτρη από την Εργολίδα. Ποιος είναι ο Δημήτρης από την Εργολίδα? Εσύ, συγκεκριμένα Νίκο, έχεις δηλώσει συμμετοχή στην Ευδοκία. Άσε με ψωνίσει από εκεί. Δήλωσε στην Ευδοκία και τα βρίσκεται με τον Δημήτρη από την Εργολίδα. Πού δηλώνω συμμετοχή τώρα, πήγα live. Καπελάκι Μανώλη, στην Ευδοκία, λίγο πιο πάνω, θα σου ξαναγράψω τώρα από κάτω στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο του στο Viper. Είναι η Γενική Γραμματέα του Κινήματος Ευδοκία Γερακολάκου. Αντώνη, κι εγώ, μπράβο. Μπράβο σε όλους σας, πραγματικά μπράβο. Θέλω να δηλώνετε όλη συμμετοχή 1 Σεπτεμβρίου να ταράξουμε όλο το Σύνταγμα κάτω. Πραγματικά, δεν αξίζει άλλο αυτό το πράγμα που ζει κανένας μας. Καταλάβετε το αυτό. Α, με τον Δημήτρη ο τραγουδιστή. Οκ, έγινε. Θα μιλήσετε μαζί και ελάτε σε επικοινωνία με την Ευδοκία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας. Σε όλους που δηλώνετε συμμετοχές. Δηλώνετε αυτή τη στιγμή ότι τα κουβαλάτε από κάτω μαζί σας όλη την ώρα. Συγγνώμη κιόλας για τις κυρίες που ακούνε. Αλλά μας έχουν αποδείξει βέβαια και πολλές γυναίκες μέσα εδώ, πολλές κυρίες με κάπα κεφαλαίου, ότι έχουν και αυτές πραγματικά μεγάλη ψυχή. Μεγάλη ψυχή και μεγάλη δύναμη. Θέλω να βλέπω και δηλώσεις από γυναίκες, όχι μόνο από άντρες. Γι' αυτό πάμε GR69, γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό εδώ, για να μην σβήσουμε. Ήδη μας έχουν σβήσει τα πάντα. Να μην πω, δεν μας έχουν κόψει μόνο το άντε να μην πω. Δηλώνετε συμμετοχές. Είστε 220 άτομα. Δηλώνετε συμμετοχές. Πάρτε νομό, πάρτε την προσωπία στο νομό σας. Συμμετοχή, μπορώ να έρθω, λέω, πρέπει να δηλώσω συμμετοχή. Όχι, αγαπητέ μου. Όχι. Συμμετοχή δηλώνουν οι αντιπροσωπείες των 51 νομών. Οι άλλοι όλοι έρχονται ελεύθερα φυσικά. Έτσι, μπράβο, να ξεμπερδέσουμε τις βδέλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε μαζί για να ξέρω. Μανώλης, μια στιγμή να δω. Μαρνέζος. Μαρνέζος.
Θα αποφασίσουμε εμείς με δημοψήφισμα, φίλε μου. Η άμεση δημοκρατία που, για την οποία μιλάμε, έτσι, αποφασίζει ο λαός, θα αποφασίσει ο λαός, δεν αποφασίζουμε εμείς για τίποτε. Ορίστηκε από το Ρέθυμνο, επικοινώνησε με την Γενική μας Γραμματέα. Μπράβο, Αντώνη, εσύ από Ξάνθη, αν το αποφασίσεις μπορεί να είσαι με τον Αντώνη τον Κεντρωτά. Πιστεύω αν είσαι από Ξάνθη το ξέρεις και τον Αντώνη τον Κεντρωτά. Πιστεύω Αντώνη σαν Παύριο θα αποφασίσει να είναι μαζί μας. Πόσα άτομα έχει το ελάχιστο... Ναι, πόσα άτομα ρωτάει πρέπει να έχει κάθε αντιπροσωπεία, μπορεί να έχει. Οι νομοί όλοι, εκτός από τον νομό Θεσσαλονίκης, μέχρι 5 μέλη. Για να έχουμε 5-5, 25, 250 άτομα από όλους τους νομούς. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα 30 άτομα που χωράνε ούτως ή άλλως στη Βουλή, χωράει 320-330 άτομα, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι για τον νομό Θεσσαλονίκης από 15 μέχρι 20, για τον νομό Αττικής από 20 μέχρι 30, για να φτάσουμε τον αριθμό 300, και συν κάποιες επιτροπές από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο και τους Έλληνες του εξωτερικού, για να παρακολουθούν τις εργασίες. Δεν θα συμμετάσχουν, αλλά θα παρακολουθούν τις εργασίες. Εντάξει. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι Λάρισα Τρίγκαλα. Όχι, 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 δεν μπορεί να γίνει έτσι. Εντάξει. Μπορεί όμως να είναι Αθηναίος, να μένει στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή του να είναι από τη Λάρισα και να μπει αντιπρόσωπος Λαρίσης ή Τρικάλων ή οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ για παράδειγμα που μένω Αθήνα χρόνια θα είμαι αντιπρόσωπος νομού Πέλλας μαζί με τον το φίλο μας εκεί, τον τεχνικό μας σύμβουλο, τον Μπουριάζη, τον Δημήτρη και άλλα τρία άτομα. Λοιπόν, εσύ μπορεί να μένεις Αθήνα, θα είσαι αντιπρόσωπος του νομού Λακωνίας. Υποθέτω ότι θέλεις να είσαι εσύ. Αλεξανδρόπουλο, είναι κανείς. Γιάννη. Ωραία, αφού είσαι εσύ, εσύ δεν είπες ότι έχεις δηλώσει συμμετοχή, Γιάννη, ή κάνω λάθος? Αν δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για την προσωπία, θα πάρεις την Αλεξανδρόπουλο εσύ. Αυτός είναι το φιλόδιο. Μας ενδιαφέρει να καλύψουμε 51 νομούς, παιδιά. Δηλαδή, αν κάποιοι είστε από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και έχουμε ήδη άτομα εκεί και έχετε αλλού πόλεις, άλλες πόλεις, άλλους νομούς, μπορείτε να πιάσετε εκείνους νομούς από εκεί που είστε, ανεξαρτήτως αν μένετε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Ναι, έχω δηλώσει, έγινε. Θα σου στείλω αύριο να μιλήσουμε. Καμιά αντίρρηση. Θα γίνει, θα γίνει. Δημήτρη, τραγουδιστή μας, λοιπόν, έλεγα χτες, δεν ξέρω αν το άκουσες και τις προάλλες το ξαναείπα, ότι αυτό που συμβαίνει, που βλέπω μετά από τόσα χρόνια αγώνα, που δεν απελπίστηκα, δεν το βάλα κάτω, παρότι μου λέγανε τότε το 86-87 εκεί με το Πασόκ, μου λέγανε να πάρω χάπια για να ηρεμήσω. Σήμερα βλέπω ότι γίνεται μετά από τόσα χρόνια αυτό που έγινε το 21. Άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ μας, Έλληνες, δίνουμε τα χέρια, αγκαλιαζόμαστε και πάμε για την σωτηρία της δύστυχης πατρίδα μας και του λαού μας. Και αυτό από μόνο του είναι ένα θαύμα, Δημήτρη, αυτό ήθελα να πω. Από μόνο του είναι ένα θαύμα. Έτσι, ναι, ναι. Σταθώς. Ερικό, στείλε μήνυμα στην Ευδοκία τη Γεραπουλάκου. Είναι η Γενική Γραμματέα του κινήματος. Στείλε τώρα μήνυμα να συνοηθείτε. Όχι, παιδιά, όχι αν δεν δηλώσετε δεν μπορείτε να κατέβετε στο Σύνταγμα. Μπορείτε να κατέβετε ελεύθερα. Δηλώνουν αυτοί οι οποίοι θα είναι αντιπρόσωποι στις 51 αντιπροσωπείες των 51 νομών. Καταλάβατε. Για τους άλλους είναι ελεύθερα. Μεσσηνία έχει αντιπρόσωπο.
Στείλε μήνυμα στην Ευδοκία. Στην Ευδοκία, νομός Σερών. Στείλτε μήνυμα στην Ευδοκία. Οι αντιπρόσωποι θα είναι από κάθε νομό 5 άτομα, μέχρι 5. Μέχρι 5 από τους νομούς εκτός από Αττική και Θεσσαλονίκη. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη θα έχει από 15 έως 20 άτομα και η Αθήνα θα έχει από 20 έως 30. Για να συμπληρώσουμε το 5-5-25 συν 50, να συμπληρώσουμε τον αριθμό 300 όσες είναι και οι έδρες μέσα στο κοινοβούλιο. Έχει κάποιες παραπανήσιες έδρες στο κοινοβούλιο, στις οποίες θα κάτσουν η αντιπροσωπεία της Βορείου Ηπείρου, η αντιπροσωπεία της Κύπρου μας, έτσι, που υποφέρουν ακόμα αμφότεροι, και η αντιπροσωπεία των Ελλήνων της Διασποράς στο εξωτερικό, γιατί το Σύνταγμα αυτό προβλέπει και κάτω Βουλή των Ελλήνων της Διασποράς, το έχουμε συζητήσει, θα το ξανασυζητήσουμε στο μέλλον, είναι για το μέλλον αυτή η διαδικασία. Θέλουμε να έχουμε δηλαδή και τους Έλληνες του εξωτερικού παρόντες και μάλιστα με αντιπροσωπεία. Θα έρθουν πολλοί από το εξωτερικό. Θέλουμε την αντιπροσωπεία που θα μπει μαζί με τους άλλους στη Βουλή μέσα για να συνεδριάσουν για την επικύρωση του Συντάγματος, την αλλαγή, τροπολογία, διόρθωση, δεν ξέρω τι θέλει, τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, και την τελική επικύρωση του Συντάγματος Άμεσης Δημοκρατίας, τον διορισμό, τον ορισμό προσωρινής κυβέρνησης, έτσι, στην οποία εμείς της Κεντρικής Επιτροπής δεν θα λάβουμε μέρος, έτσι, το έχουμε πει, δεν θα λάβουμε κανένα αξιώμα σε καμία φάση. Λοιπόν, και διενέργεια εκλογών με το Σύνταγμα του Καποδίστρια, όπου εκεί αλλάζουν τα πάντα πλέον και από την επόμενη μέρα με την ψήφο μας, με τα δημοψηφίσματά μας, Δημήτρη, θεραπεύουμε τις αρρώστιες και τις πληγές του έθνους και του λαού μας. Θέλουμε να ψηφίσουμε για τον έμφυα, ψηφίζουμε. Θέλουμε να ψηφίσουμε για το ΦΠΑ, ψηφίζουμε. Αυτά δεν είναι κάτι που κατέβηκαν από το μυαλό μου, Δημήτρη, είναι πράγματα, ναι, που ό,τι κατάλαβα, ξέρεις πάνω κάτω πώς λειτουργεί η Ελβετία, είναι πράγματα που υπάρχουν εδώ και 200 χρόνια στην Ελβετία, έτσι. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι κάθε καντόνι, δηλαδή κάθε νόμος, έτσι, έχει δικό του ΦΠΑ. Υπάρχουν καντόνια με 1,5% ΦΠΑ και υπάρχει το καντόνι το πλουσιότερο της Ελβετίας, η Ζυρίχη, που έχει 9% ΦΠΑ. Εμείς έχουμε 24%. Αυτή η τρέλα κάποτε πρέπει να σταματήσει από κάπου. Και να αποφασίσει δηλαδή... Ναι, πέστε. Γράφουν. Δεν είμαστε κόμμα, παιδιά, είμαστε κίνημα. Κάνουμε συνέλευση για άμεση δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα κόμματα. Δεν είμαστε κομματόσκυλα. Μην μπερδεύεστε μέσα εδώ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Στρατηγέ μου, διάβαζα μία μελέτη και λέει ότι από όταν πήραμε το ευρώ στα χέρια μας έχουμε πληρώσει περίπου στα 780 τρισεκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό σε ΦΠΑ και έχουμε πάρει από επιχορηγήσεις για να φτιαχτούν έργα στις χρηματοδοτήσεις και τέτοια γύρω στα 120 τρισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δώσει 780, έχουμε πάρει 120 και εννοείται, όπως ξέρουμε όλοι, αυτά τα 120 μπήκανε στις τσέπες των βολεμένων και των ακριβώς δικών τους. Ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό ακριβώς έγινε. Στρατηγέ, πιστεύεις ότι διατήρηση εξουσίας βρίσκεται στο κτίριο που λέγεται Βουλή? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Εξουσία, η Βουλή είναι το εργαλείο το νομοθετικό. Εκεί θα συνεδριάσει η Επιτροπή, θα διορίσει την εξουσία η οποία είναι προσωρινή κυβέρνηση, η οποία θα πάει τη χώρα σε εκλογές. Ο φόρος πάει εξωτερικό, ναι, κατευθείαν, ναι, στους... δανειστές μας. Εμείς δεν δανειστήκαμε το μεταξύ τίποτε. Δανείστηκες εσύ τίποτε, Δημήτρη? Δανείστηκες τίποτε εσύ, Στάθη? Εσύ, Ευδοκία, δανείστηκες τίποτε από το εξωτερικό? Εσύ, Γιώργη, δανείστηκες τίποτε από το εξωτερικό? Μαρίνο, εσύ δανείστηκες τίποτε από το εξωτερικό? Εγώ δεν ξέρω κανένα να δανείστηκε από το εξωτερικό. Πώς ξαφνικά γίνεται και χρωστάμε στο εξωτερικό? Ας είναι καλά οικονομικοί εγκληματίες. Ακριβώς. Αυτοί. Αυτοί. Αυτά τα καλά παιδιά που παίρνουν και λελάτουν. Γι' αυτό λέω, Δημήτρη, μια καλή ιδέα είναι, μια καλή ιδέα, σαν ιδέα το λέω, είναι να
κάνουμε ένα νομοθετικό δημοψήφισμα με πρωτοβουλία των πολιτών, όπως λέγεται στην Ελβετία, με initiative, έτσι, και να ψηφίσουμε από το 1974 μέχρι σήμερα όσοι πολιτικοί έκαναν περιουσία από την ώρα που μπήκαν στην πολιτική, η περιουσία τους αυτή να κατασχεθεί και να αποδοθεί στους φτωχούς, στο δημόσιο, θα δούμε που θα αποδοθεί. Έτσι, για να... Έτσι, έτσι, έτσι. Μα αυτό θα είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Κοίταξε, εννοείς πιο παλιά από το 1974, εννοείς και στη δικτατορία. Από το 1974 και ύστερα, πότε πιάσανε ο Πιόλωτος Παπανδρέου και όλες οι οικογένειες μας. 1974 με τη μεταπολίτευση. Το 1974 ήτανε. Ναι. Πιάσανε μετά το 1967. Όχι, το 1967 έγινε την 21η Απριλίου. Του Παπαδόπουλου, του Πατακού και του Μακαρέζου. Των συνταγματαρχών. Ναι, okay. Το 1975 δεν έγινε αυτό το σύνταγμα, με ρώτησε προηγουμένως κάποιος. Δεν μπορεί να μιλήσω τώρα όμως. Ποιος ήταν. Α, ο Ανδρέας είναι, ναι. Να στέκω, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα όμως. Δήλωση συμμετοχή, λέω, δεν μπορώ να σε βρω. Εάν δεν υπάρχει, αν δεν κροταλήσουν οι ερπίστριες, δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, φιλαράκι, άκου, με καλοσύνη στο λέω αυτό το πράγμα. Σαρακατσάνος, λες, ωραία. Λοιπόν, πήγαινε στο, γύρω στα 78 χιλιόμετρα, είναι ο Αυλώνας. Εκεί είναι τα τεθωρακισμένα. Πήγαινε πάρτα και κατέβα στην Αθήνα. Να κάτσουν να σε δω και να σε καμαρώσουν πώς θα τα φέρεις από την Αθήνα. Πετάτε στα σύννεφα, παιδιά. Ό,τι θέλετε, λέτε. Οι ερπίστρες μπήκαν εδώ, το έχω πει 122.000 φορές. Καταρχάς έχω εξηγήσει ότι είμαι κατά οποιοδήποτε τύπου πραξικοπήματος. Τα πραξικοπήματα τα κάνουν οι στρατιωτικοί. Τις επαναστάσεις τις κάνουν οι λαοί. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε στο λαό και ζητάμε να κάνει επανάσταση. Δεύτερον, η 21η Απριλίου έγινε γιατί τα τάγκ του Πατακού ήταν εδώ στο Γουδί, στα 800 μέτρα. Έτσι. Τώρα τα τάγκς είναι 78 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Μην λέτε ότι σας κατέβει, παιδιά. Λυπηθείτε λίγο τον εαυτό σας. Έτσι. Πολλοί ρωτούν αν θα είναι ο στρατηγός Γράψας. Από ό,τι γνωρίζω, ο στρατηγός Γράψας δεν είναι καλά στην υγεία του. Αυτό γνωρίζω εγώ. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να συμμετάσχει. Αλλά αν έχετε εσείς κάποιο πέρασμα, να έρθει φυσικά, για να το βάλουμε και μπροστά μπροστά και να του αποδώσω και τιμές. Ως κατώτερος, γιατί ο Γράψας είναι αντιστράτηγος, εγώ είμαι υποστράτηγος. Θα του αποδώσω λοιπόν τιμές αν έρθει και σε όλους τους αξιωματικούς. Τους περιμένουμε. Λοιπόν, μπήκε ο Ανδρέας. Ναι. Λέγε, Ανδρέα. Βγήκες εσύ. Καλησπέρα, αδέρφια. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα και την αγάπη μου. Υγεία σε όλους. Υγεία και στο στρατηγό το Γράψα. Να γίνει καλά, να γίνει καλά ο άνθρωπος. Πολύ γρήγορα, μη σας ενοχλώ. Δεν μας ενοχλείς καθόλου. Στέκομαι εκεί, θέλω να πω κάτι σε όλους όσους ακούνε. Είναι 270 άτομα παρά το όλοι πάνω στο στρατηγό εκεί πέρα, παιδιά, να ανεβούν να γίνουν 500 άτομα. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε τώρα λοιπόν να σου πω κάτι πολύ στενάχωρο που είχα το πρωί στο live που έκανα για υπενθύμηση. Δύο πράγματα. Ένα, όταν μιλάτε για την 1η Σεπτεμβρίου θα λέτε για τη χρονιά. Τα τρολάκια και οι ψεύτικοι λογαριασμοί γράφουν ότι είναι παλιά ημερομηνία. Άρα 1η Σεπτεμβρίου του 2024 όλοι οι ελεύθεροι πολίτες πρέπει να είναι στο Σύνταγμα, να επιβάλλουμε το Σύνταγμα των Ελλήνων, το μοναδικό Σύνταγμα των Ελλήνων, ένα το κρατούμενο. Πάμε τώρα λίγο στο στενάχωρο και θα σας πω ότι κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο, γιατί το λέει πως εδώ είναι και εκεί ελεύθερο, μπορεί ο καθένας να πει την άποψή του με επιχειρήματα χωρίς να προσβάλλει, ας πω κάτι σημαντικό. Άκουσα μια κυρία, μια Ελληνίδα μάλλον, ηλικίας να είναι 35 με 40 χρονών, με δύο παιδάκια. Ακόμα μία ελληνική.
η οικογένεια αναγκάστηκε να μεταβεί στη Γερμανία για να μπορεί να ζήσει τα παιδιά της. Καταλάβετε κάτι. Άνθρωποι που έχουν εισόδημα 12 με 13 χιλιάρια παίρνουν ένα επίδομα για το παιδάκι τους 28 ευρώ. Δηλαδή αν το χωρίσεις είναι 90 λεπτά την ημέρα. Ούτε καν το γάλα που το έχουν πάει, να μην πω που το έχουν πάει, δεν μπορούν να πάρουν για τα παιδάκια τους. Ακούστε καλά. Είναι η απόλυτη ευκαιρία να ψηφίσετε τον οποιοδήποτε φόβο μπορεί να νιώθετε. Δεν πρέπει να έχετε κανένα φόβο, είστε Έλληνες. Δεν πρέπει να έχετε κανένα φόβο. Όσοι νιώθουν λοιπόν ελεύθεροι, όσοι θέλουν να κάνουν κάτι για τα σπίτια τους, μην κοιτάτε ο καθένας στο σπίτι του, γιατί το πρόβλημα, όπως βλέπετε, δεν λύνεται έτσι με το να κάνετε 4 και 5 δουλειές. Το πρόβλημα, επειδή αυτό το σύστημα είναι καλωστημένο εναντίον των πολιτών, πρέπει να μηδενιστεί. Πρέπει να αρχίσει από την αρχή. Αυτά που σας λέω κρατήστε τα. Αν παλεύετε για το δικό σας σπίτι μόνο, θυμηθείτε ότι του δίπλα το σπίτι έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα και του πιο δίπλα το ακριβώς το ίδιο. Άρα, για να λυθεί το πρόβλημα στην κοινωνία, πρέπει η κοινωνία να σηκωθεί και να απαντήσει σε όλους αυτούς που καταστρέφουν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, που καταστρέφουν τα όνειρα των παιδιών μας. Δεν είναι θέμα συζήτησης εδώ πέρα, ούτε κομμάτων, ούτε αποκομμάτων, ούτε αριστερών, ούτε δεξιών, ούτε πίσω, ούτε μπρος. Εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με την ελευθερία μας. Η ελευθερία δεν σου δίδεται, φίλε. Κερδίζεται. Η ελευθερία κερδίζεται. Κανείς δεν σας τη δώσει. Και ο χειρότερα εσφαλμένος σκλάβος είναι αυτός που νομίζει ότι είναι εσφαλμένα ελεύθερος. Ακούστε καλά. Ο άνθρωπος αυτός από κανέναν δεν παίρνει λεφτά. Από κανέναν δεν ζήτησε καμία χάρη. Είναι ένας άνθρωπος που ελεύθερα μιλάει σε ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό το TikTok και προσπαθεί να σας ξυπνήσει, να καταλάβετε και να κάνετε όλη αυτή την ελεύθερη προσπάθεια, την πολύ δύσκολη, ειρωνικά σας το λέω αυτό, να περπατήσετε μέχρι το Σύνταγμα. Δηλαδή, έχετε πάει οπουδήποτε μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας και σας λέμε, ελάτε όλοι στο Σύνταγμα, όσοι νιώθετε ελεύθεροι, αποβάλλετε το φόβο. Παρακαλώ πολύ, όσοι νιώθουν ραγιάδες, να μην πατήσουν το πόδι τους. Δεν θέλουμε να δούμε ανθρώπους να τρέχουν. Θέλουμε να δούμε ανθρώπους να περπατάνε αντριωμένοι, με ψηλά το κεφάλι, περήφανοι. Και τέλος, για να μην σας κουράζω, θέλω να μην σηκώνετε ούτε κουβέντα για την πατρίδα σας. Ούτε κουβέντα. Να μην λέτε καλά να πάθετε. Ζείτε στην ίδια ακριβώς χώρα. Και αν ακούτε από εξωτερικό που είμαι σίγουρος, κοιτάξτε να στηρίξετε τη χώρα σας ορθά. Αφήστε τα κόμματα εσείς στο εξωτερικό γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό γι' αυτό ακριβώς, το λόγο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σας πίεσαν τόσο που αναγκαστήκατε να πάτε στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου αλλάζει τα δεδομένα ο λαός. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος, με τα νέα δεδομένα, ο λαός θα αποφασίσει για το αύριο της χώρας του. Και όχι κάποιοι που τους στείλατε ως αντιπροσώπους βουλευτές και πολύ απλά κάνουν το κομμάτων τη δουλειά. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Αφήστε τα κόμματα απ' έξω, αφήστε τον ραγιαδισμό, σηκωθείτε πάνω. Προστάρισες, εγώ αυτό που βλέπω στον αγώνα είναι οι γυναίκες. Μπράβο σε όλες τις γυναίκες. Μπράβο σας. Λοιπόν, πιάστε εκεί πέρα τη μουρμούρα στους άντρες σας, πέστε τους, σηκώ πάνω ρε. Σηκώ πάνω ρε για το παιδί σου. Σηκώ πάνω ρε. Δεν με ενδιαφέρουν τα 800 και 1000 ευρώ. Θέλω το παιδί μου να ζει ελεύθερο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ακούω, συζητάτε μόνο το... Δεν υπάρχει θέμα οικονομικού εδώ πέρα. Ό,τι και να κάνετε, όσα και να βγάζετε σήμερα, αύριο θα είναι λίγα για αυτά που θα πληρώνετε. Εδώ μιλάμε για τα ίδια σας τα παιδιά. Μιλήστε στα παιδιά. Έχετε παρατημένα τα παιδιά σας, γιατί τρέχετε όλη μέρα στη δουλειά. Βρείτε έστω μισή ώρα την ημέρα και καθίστε, μιλήστε τα παιδιά σας. Μιλήστε τα. Χωρίς τσακωμούς, χωρίς τίποτα. Με σεβασμό στο παιδί. Το παιδί δεν φταίει πουθενά. Πρέπει το παιδί να το κάνουμε να έχει παιδεία. Ακόμα και την παιδεία την κατέστρεψαν για να βγαίνουν παιδιά και να μην ασχολούνται. Ρωτάς τα παιδιά σήμερα τι έκανε ο Κολοκοτρώνης και σου λένε πολέμησε το 40. Και δεν τρεπόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Θα πρέπει να τρεπόμαστε εμείς, όχι τα παιδιά.
Εμείς θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Εμείς. Λοιπόν, γυναίκες, πιάστε τους εκεί από τη μουρμούρα, μέσα στο σπίτι, κάντε τους το κεφάλι καζάνι, το κάνετε για να πάνε να πάρει κανένα ρούχο. Κάντε το για το αύριο των παιδιών σας. Λοιπόν, όλοι ψηλά το κεφάλι, μην ακούτε τίποτα για την πατρίδα σας και να σέβεστε αυτούς που σας σέβονται. Οποιοσδήποτε πολίτης από οποιαδήποτε χώρα ζει στην Ελλάδα και σέβεται τη χώρα μας, είναι ευπρόσδεκτος. Όποιος δεν σέβεται τη χώρα μας, να πάει πολύ όμορφα στη χώρα του να ζήσει. Κανένα πρόβλημα με αυτό. Εδώ είναι Ελλάδα, οι Έλληνες θα πάρουν πίσω τη χώρα τους με θάρρος, με αγάπη, περήφανα. Να είστε όλοι καλά, παραμένω επάνω. Εθνεγέρτης. Αυτό λέγεται εθνεγερσία, αυτό που κάνουμε τώρα, αδέρφια. Εγείρουμε, ξεσηκώνουμε το έθνος. Θέλω να προσθέσω εδώ αυτό που λέει για τους φοβισμένους ο μεγάλος ο Ανδρέας ο Κάλβος, ο ποιητής μας, λέει το εξής: όσοι βαρύ το χάλκιον το χέρι του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλείαν ασέχουση. Δηλαδή σε απλά ελληνικά, όσοι φοβούνται, ας είναι κάτω από ζυγό, θα είναι κάτω από ζυγό. Ή αυτό που είπε ο Παπαφλέσσας: έχετε ψυχή, έχετε καρδιά, έχετε πίστη, πάμε στον αγώνα. Αλλιώς, αν δεν έχετε, καθίστε εκεί που κάθεστε. Ραγιάδες εσείς, ραγιάδες τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας. Δεν είναι λόγια δικά μου, αδέρφια. Είναι αυτόν που μας χάρισαν αυτήν την ελεύθερη πατρίδα, που τίμησαν με το αίμα, με το αίμα τους στο χώμα αυτής της πατρίδας. Ήρθε η ώρα να τους τιμήσουμε. Η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε μετά το 1831. Έγινε έρμεο των μαυροκορδάτων και των κολέτιδων, αδέρφια. Έγινε υποχείριο δυνάμεων πάντοτε για 200 χρόνια πέραν των εθνικών συνόρων. Γερμανόδουλων, Αγγλόδουλων, Αμερικανόδουλων, Γαλλόδουλων και λοιπόν δούλων. Δεν απέκτησε ποτέ την ελευθερία της μετά τη δολοφονία το Σεπτέμβριο. Αλλά επειδή με πήρε ο Ερμός πριν, δεν είπα αυτό που ήταν το πιο σημαντικό. Η Ελληνίδα μάνα που ζει στη Γερμανία με τα δύο παιδιά της, παιδιά, και μίλαγε στο live, έκλαιγε. Έκλαιγε γιατί θέλει τα Ελληνόπουλα να μεγαλώσουν στη χώρα της, στην Ελλάδα. Και εμείς ρε Έλληνα τι κάνουμε. Και εμείς ρε Έλληνα τι κάνουμε, ρε, για αυτή την Ελληνίδα μάνα, ρε. Είναι ντροπή όλων μας. Είναι ντροπή όλων μας. Ελληνίδα μάνα να κλαίει στα ξένα, γιατί εμείς είμαστε οι κότες. Τελειώσαμε εδώ. 1η Σεπτεμβρίου, όσοι είναι κότες σπίτια τους, όσοι θέλουν να παλέψουν για την Ελληνίδα γυναίκα, για την Ελληνίδα μάνα και για τα παιδιά τους, θα είναι στο Σύνταγμα, με συγχωρείς. Έλεγα λοιπόν ότι από τις 29 Σεπτεμβρίου του 1831 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έμεινε σκλαβωμένη. Πέρασε από τους Οθωμανούς στους φραγκοφορεμένους, όπως τους λέγανε τότε. Συνέχισαν να κυβερνούν οι κοτζαμπάσιδες. Όσοι προσπάθησαν να αλλάξουν αυτήν την Ελλάδα, αυτήν την πατρίδα, δυο όμορφες σημαντικές, η Μαντώ Βαυρογένους και ο Ιωάννης Βαρβάκης, πεθάνανε στα σανατόρια πάμφτωχοι, αδικημένοι ή πυροβολημένοι, όπως η Μπουμπουλίνα, όπως ο Καραϊσκάκης, όπως ο Ανδρούτσος. Δεν ελευθερώθηκε, αδέρφια μου, η πατρίδα μας, δυστυχώς. Γι' αυτό και δεν έχουμε την αίσθηση του ελεύθερου Έλληνα. Γι' αυτό και πέφτουμε από λάθος σε λάθος. Ήρθε η ώρα να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Εάν ζούσε ο μέγιστος Ιωάννης Καποδίστριας, σήμερα αυτό το σύνταγμα που έκανε μερικά χρόνια πριν έρθει εδώ στην Ελλάδα, στην Ελβετία, θα ήταν και δικό μας σύνταγμα. Το σύνταγμα που έχει η Ελβετία σήμερα είχε σκοπό να κάνει ο μεγάλος αυτός πολιτικός άνδρας, αυτός που έδωσε τα πάντα για την πατρίδα. Δυστυχώς τον σκοτώσανε. Ήρθε η ώρα με τη δύναμή μας, τώρα που σάπισε όλο το πολιτικό σύστημα και όλο το πολιτικό φάσμα, που πλέον 70% των Ελλήνων τους φτύνουνε, τους γυρνάνε την πλάτη,
ήρθε η ώρα αυτό το πράγμα να κεφαλοποιηθεί και να αποκτήσουμε πατρίδα, να φτιάξουμε χωρίον, όπως έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Και μπορούμε, αδέρφια, να το φτιάξουμε, αρκεί να μην ζητάμε οφήκεια, αρκεί να μην ζητάμε θέσεις, αρκεί να μην ζητάμε ανταμοιβές επειδή παλέψαμε για την πατρίδα. Αρκεί να κάνουμε το χρέος μας όπως το έκαναν και αυτοί, ζητώντας από τους Έλληνες μόνο ένα πράγμα: ομόνοια, σύμπνοια, συγκατάβαση, αδελφικότητα, για να πάμε όλοι μαζί και με τον όγκο μας, που έτσι θα γίνει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, με τον όγκο μας θα δείξουμε στο πολιτικό σύστημα ότι ήρθε η ώρα να την κοπανίσει, να σηκωθεί, να φύγει. Όπως έκαναν οι Ισπανοί. Εσύ από κάτω, user, θα γράφει συνεχώς αρνητικά για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Περισσότερο είναι λαμόγια, περισσότερο είναι εκείνο, περισσότερο είναι άλλο. Πήρα να κάτι καλό, έχεις να γράψει για τους Έλληνες. Μάλλον. Γίνει, θα τρώγεστε μεταξύ σας. Μάλλον τρόλ είναι, μάλλον τρόλ. Ό,τι και να είναι, τι θα τα βάζεις, δηλαδή δεν κατάλαβα. Να μην ανέχεστε τίποτα για τους Έλληνες. Είπαμε, η παιδεία φταίει. Η παιδεία φταίει γιατί επίτηδες την κάναν έτσι. Γι' αυτό θα αλλάξουν όλα. 1η Σεπτεμβρίου θα αλλάξουν όλα. Συνεχώς εσύ πες εσύ εκείνα, ναι, αλλά τα αδέρφια περισσότεροι λαμόγια. Εσύ τι είσαι δηλαδή. Τι είσαι. Εσύ τι είσαι, εσύ ο καθαρός που λες για όλους τους άλλους. Λοιπόν, χαλάρωσε, άσε, γεια σου ρε Άννα μου. Χαλάρωσε, άσε τώρα να λες κάποιες κουβέντες για τους Έλληνες και την Ελλάδα και ξεκινήστε να λέτε καλά λόγια. Όλα είναι ενέργεια. Θα λέτε μόνο ρε θετικά πράγματα, μόνο θετικά πράγματα. Θα λέτε μόνο θετικά πράγματα και θα δείτε, ο κόσμος ήδη μαζεύεται. 100.000 επάνω τα καμπά. Πατήστε όλοι επάνω, να μαζευτούν 500, να γίνουν 1.000. Οι 1.500 να γίνουν 3.000. Οι 3.000 αυτοί θα γίνουν 300.000. 300.000. Οι 300.000 3 εκατομμύρια. Καταλάβατε. Γιατί πρέπει να ομονοήσετε, να μιλάτε το ένας με τον άλλο, να μιλήσετε. Καθίστε σε μια καφετέρια και ακούστε δίπλα εσείς τα αρχιπέ που λέει, φίλε, τι σε καίει να με. Τι σε καίει. Τι σε καίει. Το παιδί σου ξέρεις που είναι τέτοια ώρα. Τι σε καίει, ρε. Τι σε καίει. Το αύριο του παιδιού σου σε καίει. Το αύριο του παιδιού σου σε καίει. Να έχει ασφάλεια η οικογένειά σου σε καίει. Να έχει ασφάλεια η οικογένειά σου σε καίει. Τα βλέπεις αυτά να συμβαίνουνε. Παντού. Παντού. Παντού όλοι αυτοί οι αυτά τα αποκόμματα θα σας σώσουνε. Αυτοί δεν σας φτάσανε εδώ που είστε. Άντε ξυπνήστε εκεί πέρα. Δεν κλείφουν αυτιά εδώ πέρα. Εδώ δεν κλείφουν αυτιά. Αυτή την εξυπνάδα να λέτε για τον άλλον συνεχώς για τον άλλον, λες και εσείς είστε οι πρωταθλητές της αλήθειας και της καλοσύνης. Λοιπόν, χαλαρώστε και ομολογήστε, ενωθείτε και μιλήστε με όμορφα λόγια για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Από που, όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι. Ακούω τον άλλον να πληρώσετε το ρεύμα με αυτούς που ψηφίζετε. Γιατί εσύ, αδερφέ, δεν πληρώνεις ρεύμα, τι είσαι, με το κερί είσαι στο σπίτι. Με το κερί είσαι στο σπίτι. Λοιπόν, συνέλθετε, συγκέλθετε, συγκέλθετε και ακούστε τις γυναίκες σας. Με συγχωρείς, στρατηγέ. Πες μου, λέει, ποιοι κλέβουν τους μετασχηματιστές. Τι είναι αυτό τώρα, ρε παιδιά. Τρία πουλάκια κάθονται και πλέκανε πουλόβερ, είναι η απάντησή μου. Ο ίδιος καλλιτέχνης είναι, μωρέ, ο ίδιος καλλιτέχνης, ό,τι να είναι. Διώξτε τον, διώξτε τον, διώξτε τον. Έφυγε. Έτσι, μπράβο. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα, δεν κάνουν τίποτα άλλο, αλλά καταφέρνουν και δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα. Να συμπληρώσω κάτι. Έχετε καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος κάθε βράδυ κάθεται εκεί πέρα για εσάς. Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός και οι άλλοι, η Μαλαματένη, ο Μαριός, ο Γιώργος, πάρα πολλά παιδιά, μην ξεχάσω κανένα, παιδιά, με συγχωρέσετε. Λοιπόν, κάθονται κάθε βράδυ, χαλάνε χρόνο από τη δική του ζωή για να ενημερώσουν εσάς. Το καταλαβαίνει κούτρα σας αυτό, να τα λέμε λαϊκά. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος στέκεται εκεί με το πρόσωπό του, με το όνομά του, με τη φάτσα του, να σας το πω πιο λαϊκά. Και από κάτω αυτοί οι άλλοι, η Μαλαματένια, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, η Ευδοκία, ο Στάθης, ο Μαριός που βλέπω τώρα πάνω, παιδιά, με συγχωρείτε αν δεν αναφέρω κάποιον. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται και σας μιλάνε, τι περιμένουμε, να βγάλουν εκατομμύρια. Να βγάλουν εκατομμύρια κάθε μέρα. Πόσο καιρό αυτόν τον άνθρωπο το βλέπω εκεί και κάθε και σας εξηγεί, λες και κάνει το κρυφό σχολείο, τι είναι το Σύνταγμα, ρε, του Καποδίστρια, ρε.
όχι να κάθεστε σούζα, να κάθεστε και να ακούτε, ρε, ανθρώπινα, ρε. Ανθρώπινα. Έκατσε ένας άνθρωπος και σας μιλάει και τι σας λέει, ρε. Την αλήθεια σας λέει. Την αλήθεια σας λέει. Ανοίξτε, ρε, τα αυτιά και τα μάτια σας, την αλήθεια, τι γίνεται γύρω σας. Δεν υπάρχουν χιλιάδες ευκαιρίες, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Μπαίνει αυτός ο Μαρίνος κάπου. Ανοίγω ένα live, μπαίνει ο άνθρωπος, μιλάει ελεύθερα, έτσι δεν το συζητά αυτό. Μόνο αλήθεια είναι ελεύθερα, εδώ δεν υπάρχει. Και τι σας λέει, 1η Σεπτέμβρη του 24, ελάτε ρε μια βόλτα ρε στο Σύνταγμα να δείτε και συγγνώμη που να κάνετε. Πάσχο, ποιος είναι ανιστόρητος εδώ πέρα μέσα ρε. Ποιος πρέπει να ανοίξει βιβλίο. Αν κάποιος πρέπει να ανοίξει βιβλίο μέσα εδώ, είναι κάτι άτομα σαν εσένα. Και όποιος συνεχίσει εδώ πέρα μέσα να μιλάει όπως να είναι, θα φεύγει όλη την ώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει. Και σαν θα σε διακόψω. Μην ασχολείστε με αυτούς. Όποιος δεν γουστάρει μπορεί να πάει να κάτσει δίπλα που βρίσκονται κάτι παιδάκια και κάνουν και ράμνε και χαίρονται. Λες και είναι τυχεροί. Τόσο μυαλό κουβαλάει. Εδώ κάθονται οι άνθρωποι, τρώνε χρόνο από τη ζωή τους. Δεν τους πληρώνεται για αυτό που κάνουν. Το καταλαβαίνετε. Δεν τους πληρώνεται. Δεν πληρώνεται ο χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου από οποιονδήποτε, το καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε λίγο τι σας λέει ο άνθρωπος για τα δικά σας τα παιδιά. Σκεφτείτε λίγο, αν μπορέσετε να πιάσετε και να καταλάβετε λίγο έστω αυτό που σας λέει για τα παιδάκια σας, θα πρέπει να είστε εδώ μέσα 100.000 κόσμος, να έχετε πάρει τα παιδάκια σας αγκαλίτσα δίπλα, να τα δίνετε φιλιά και να ακούτε τι λένε οι άνθρωποι εδώ. Να μην τα αφήσετε τα παιδάκια στο δωμάτιο και να ακούτε εσείς. Να πάρει τα καλύτσα τα παιδιά σας, όσο χρόνο και να του πεις παλικάρι μου, ανήκω σκότμης, έλα εδώ παλικάρι μου, έλα να ακούσεις έναν άνθρωπο, άνθρωπο. Έχει γρυφή, δεν κάνει, σας χρωστάει τίποτα για κάτι και τόσες ώρες να σας εξηγεί το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Να σας πει ρε μάγκες, ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει ένα δρόμος που λέγεται ελευθερία. Υπάρχει ένα δρόμος που λέγεται ελευθερία. Ακολουθείτε. Δεν υπάρχει παρακάλι εδώ. Δεν υπάρχει παρακαλία, σας παρακαλώ, ελάτε και τέτοια. Μην έρθετε, καρακιανές, μην έρθετε, ρε. Αυτοί που θα πάνε εκεί θα είναι μιλιούνια και θα είναι ελεύθεροι Έλληνες. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το αυτό. Άκου εκεί, κάθε το άνθρωπος κάθε μέρα τόσο καιρό να σας εξηγήσει, θα πρέπει να είστε όρθιοι, προσοχή και να ακούτε τι σας λέει ακριβώς. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Δηλαδή, έλεος, όλοι μαζί ενωμένοι, με συγχωρείτε. Παρόλες τις ερμηνείες που έχουμε δώσει για τις εξηγήσεις, θα πρέπει να μας εξηγήσει, λέει, πώς θα γίνουν όλα αυτά και ποιος θα κυβερνήσει. Στην άμεση δημοκρατία, φίλε μου, δεν κυβερνάει κανένας, κυβερνάει ο λαός. Όπως γίνεται εδώ και 200 χρόνια στην Ελβετία. Ο λαός αποφασίζει για όλα. Ποιο νόμο θα αφήσει, ποιο νόμο θα αφαιρέσει, ποιο πολιτικό θα στείλει σπίτι του κτλ. Πρώτον αυτό. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, όπως το έκαναν οι Ισλανδοί το 2010, κατεβαίνοντας όλοι στο Προεδρικό Μέγαρο και στη Βουλή. Έτσι και εμείς όλοι με στόχο να επιβληθεί το, να επικυρωθεί και να επιβληθεί το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Τόσο απλά. Έχει γίνει, είναι πραγματικότητα, δεν είναι ούτε φαντασίωση ούτε παραμύθιασμα. Είναι κάτι το οποίο έγινε μάλιστα πρόσφατα, όσο για το πολιτικό, το πολιτικό οικονομικό και τα λοιπά, στρατηγικό πλαίσιο, έτσι. Είναι το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Μάθετε επιτέλους τι είναι το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Είναι αυτό που έχει η Ελβετία. Αυτό το οποίο παρουσιάζουμε συχνά πυκνά. Το Σύνταγμα του Καποδίστρια. Αυτό είναι η λύση. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό είναι η λύση. Στρατηγέ μου, μπορώ να σε διακόψω λίγο. Βεβαίως. Παρακολουθώ από την αρχή το στρατηγό και βλέπω και όλα τα μηνύματα που στέλνετε μέσα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους, αν μη τι άλλο, να σεβαστούμε αυτόν τον άνθρωπο που μας μιλάει. Βλέπω κάποιοι ρωτήσανε μέσα τι κόμμα είμαστε. Κάποιοι άλλοι ρωτάνε τι είναι η Εθνοσυνέλευση. Για άλλη μια φορά, επειδή έχει κουραστεί
Έλα. Σύντα. Για παιδεύχε, Μαρίνα, η Άννα είναι. Αχα. Έλα, συνέχισε, συνέχισε. Με ακούτε τώρα. Ναι, 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 συνέχισε, συνέχισε. Καμπάνω. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ένα πράγμα. Όλα μας τα χρόνια, εγώ που σας μιλάω είμαι 65 χρονών, όλα μας τα χρόνια είδαμε αυτές οι κομματικές συμμορίες που μας κυβερνάνε, τι μας έχουν προσφέρει. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Νομίζουμε ότι ζούμε. Τίποτα άλλο. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο στρατηγός και μας βάζει το Καποδιστριακό Σύνταγμα. Το Καποδιστριακό Σύνταγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όπλο του πολίτη. Το λέω και θα το ξαναλέω κάθε μέρα. Είναι το όπλο του πολίτη. Καταλάβετε το. Μπείτε μέσα, διαβάστε το, ασχοληθείτε λίγο, λίγο με αυτό ασχοληθείτε. Εκεί που πίνετε το φραπέ σας, ασχοληθείτε λίγο και έχετε τα τηλέφωνα, τα κινητά μπροστά σας και παίζετε και στέλνετε μηνύματα, μπείτε μέσα και διαβάστε 5 πράγματα, ρε παιδιά. Ασχοληθείτε, είναι το μέλλον των παιδιών σας. Είτε θέλετε να το καταλάβετε είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε όλοι. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Ο χρόνος κλείνει σιγά σιγά. Μετά θα είναι πολύ αργά. Σκεφτείτε το μέλλον των παιδιών σας. Και το δικό σας φυσικά. Γιατί δεν έχετε όλη την ηλικία μας, ούτε εμένα ούτε του στρατηγού. Έχετε χρόνια μπροστά σας. Μην φοβάστε, διώχτε το φόβο από μέσα σας. Κόφτε τις αλυσίδες που σας έχουν δέσει οι κομματικές συμμορίες. Γελάτε μαζί μας την 1η του Σεπτέμβρη. Ελάτε μαζί μας. Θα είμαστε πολλοί εκεί, δεν θα είστε μόνοι σας. Και να ξέρετε ότι εμείς οι 65άριδες θα είμαστε μπροστά στην πρώτη γραμμή. Και εγώ και ο στρατηγός και άλλοι θα είμαστε χέρι με χέρι μπροστά από όλους εσάς. Και είμαστε ορκισμένοι να μείνουμε εκεί. Για εσάς, για τους νέους. Και θα μείνουμε. Ελάτε όμως μαζί μας. Δεν σας ζητάμε τίποτα άλλο. Ελάτε μαζί μας για το μέλλον σας. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Όσοι μπαίνετε μέσα και γράφετε αυτά που γράφετε. Σεβαστείτε αυτόν τον άνθρωπο. Σεβαστείτε αυτόν τον αγώνα που κάνει. Ανεξάρτητα να συμφωνείτε ή όχι. Σεβαστείτε τον. Είναι πατέρα σας τον περισσότερο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη για την διακοπή στα βρώμη. Λοιπόν, σε ποια φάση βρισκόμαστε, Γεωργή, συνεχίζουμε ή σταματάμε? Στρατηγία μου, να μην σε κουράζουμε. Είναι 12 παρατέταρτο. Είπαμε να το κάνουμε 10 με 11, αλλά βλέπω ότι έχετε κουράγιο και... Ωραία, μέχρι το πρωί κάθομαι εγώ. Για την πατρίδα... Κάθομαι μέχρι το πρωί, δεν έχω πρόβλημα. Κύριε Παναθρήτη, σταθερά 270 άτομα τουλάχιστον είναι μέσα και συνεχίζουν να παρακολουθούν. Γιώργο, αν θέλει κάποιος... να αρκεί να μιλήσει, είμαστε ανοιχτοί να μιλήσει. Πιστεύω είναι η ώρα να κλείσουμε, να μην κουράζουμε. Ναι, ρώτησε κάποιος κάτι σημαντικό και με αυτό να κλείσουμε. Θα πετάνε, λέει, δακρυγόνα κάποιοι, οι αστυνομικοί. Πριν κλείσετε, μην σε διακόψω σε κάτι, πριν κλείσετε, πατήστε
βρίσκονται όλοι επάνω στο στρατηγό 280 άτομα και να πριν κλείσει το live να βαράτε συνεχώς, αυτό παραμένει σαν αλγόριθμος, την επόμενη μέρα πολύ απλά θα ξανά έχετε πολύ παραπάνω κόσμο κατευθείαν στο live. Παρακαλώ, όλοι μαζί λοιπόν επάνω στο στρατηγό καθώς θα μιλάει. Εγώ θα παραμείνω και θα καλυφθήσω από τώρα. Εδώ θα είμαι και πατάω κι εγώ. Πατάμε όλοι επάνω εκεί στον κύριο Βιτάλη, όλοι. Λοιπόν, απαντώ στον κύριο, στον αδερφό, ο οποίος είπε για, μίλησε για τα δακρυγόνα, τα είπε καπνογόνα, δεν είναι καπνογόνα, είναι δακρυγόνα. Είναι χημικά τα οποία είναι απαγορευμένα μάλιστα από τον ΟΗΕ. Παρ' όλα αυτά τα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, εάν πάρουμε αυτό εδώ το φίλτρο, το οποίο κάνει 15 με 20 ευρώ, είναι το φίλτρο που έχουν οι ματατζίδες. Και αυτή είναι η μάσκα, η οποία μπορούμε να μην πάρουμε αυτή τη μάσκα η οποία κάνει 50-60 ευρώ, να πάρουμε μια άλλη. Το θέμα είναι να παίρνει αυτό το φίλτρο. Αυτό το φίλτρο, σημειώστε το, πάρτε μολύβι και χαρτί και γράψτε. Είναι, ελπίζω να φαίνεται, α2, β2, ε2, K2, ρο3, π3 στα αγγλικά. Επαναλαμβάνω, α2, β2, ε2, K2, π3 ή ρο3 στα ελληνικά. Αυτό το φίλτρο είναι που φοράνε οι ματατζίδες. Με αυτό το φίλτρο, όσοι θα καθίσουμε στην πρώτη γραμμή, ας ρίχνουν όσο δακρυγόνα και όσα χημικά θέλουν εμείς που θα είμαστε μπροστά. Εσείς που θα είστε πίσω, δεν χρειάζεται να πάρετε τέτοιο, ούτε να ξοδευτείτε. Εμείς όμως που θα είμαστε μπροστά, θα πρέπει να έχουμε για πάν ενδεχόμενο, αν και η μέχρι τώρα, το μέχρι τώρα σκηνικό δείχνει ότι δεν θα έχουμε εμπλοκή των αστυνομικών σε κανένα πεδίο. Αν είμαστε όγκος μεγάλος, όπως μου είπε ένας ταξιέρχος της αστυνομίας, τον ΜΑΤ, εάν φέρεις 500.000 και πάνω κόσμο στρατηγέ, θα σου παραδώσω εγώ τις ασπίδες. Αυτό μου είπε επί λέξη. Άρα λοιπόν τα πάντα, αδέρφια μου, είναι υπόθεση δική σας, δική μας. Ή αποδεχόμαστε ότι αν κατέβουμε όχι να κλαψουρίσουμε σε διαδηλώσεις, σε συλλαλητήρια, να ζητήσουμε, να επαιτήσουμε, να ζητιανέψουμε, αλλά να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε ως λαός πλέον τη θέλησή μας σε εθνοσυνέλευση, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε πλήρη διαστολή με την υπάρχουσα πολιτική πραγματικότητα, ο λαός βρίσκεται σε πλήρη αντιδιαστολή. Αυτό προέκυψε νομίμως ως πρόταση από τις τελευταίες εκλογές, όπου 60 και πάνω της 100 του λαού γύρισε την πλάτη του σε όλο το φάσμα των πολιτικών συμμοριών, των κομματικών συμμοριών, από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά. Γύρισε ο λαός την πλάτη του. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι ο λαός έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε εθνοσυνέλευση για να συντάξει, γι' αυτό και λέγεται συντακτική εθνοσυνέλευση, για να επανασυντάξει τον πρωτογενή και θεμελιώδη νόμο κάθε κράτους στο σύνταγμά του. Εμείς δεν χρειάζεται να συντάξουμε τίποτε, έχουμε το σύνταγμα του Καποδίστρια, αυτό που είναι στην Ελβετία, το οποίο προβλέπει ότι εμείς ο λαός από την επόμενη μέρα θα είμαστε νομοθέτες, δικαστές και οπλίτες. Αυτά τα τρία πράγματα είναι η άμεση δημοκρατία. Επίσης θα μπορούμε με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών να κάνουμε νόμους, δικούς μας νόμους δηλαδή, έτσι, να ακυρώνουμε νόμους, να ακυρώνουμε προεδρικά διατάγματα, να κάνουμε ως λαός ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η πρόταση και δεν αφορά σε κανέναν στο επίπεδο και στο βαθμό που φαντασιώνεται ότι θα γίνει ο αυριανός πρωθυπουργός, ο σωτήρας, ο μεσσίας της Ελλάδος κτλ. Στην Ελβετία δεν γνωρίζουν ποιο είναι το όνομα του καγκελάριου, έτσι λέγεται ο πρωθυπουργός εκεί, chancellor, καγκελάριος, έτσι. Δεν γνωρίζουν το όνομα του πρωθυπουργού, δεν τους ενδιαφέρει το όνομα του πρωθυπουργού τους. Γιατί όταν θέλουν να κάνουν κάτι,
σε σχέση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλα τα πεδία, έτσι το αποφασίζει ο λαός μόνος του. Αυτό το σύνταγμα, για αυτό το σύνταγμα μιλάμε, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι αυτοί που διαφωνούν, γιατί βλέπω που λέει εγώ σέβομαι τον στρατηγό αλλά διαφωνώ μαζί του. Διαφωνεί σε τι δηλαδή? Στο ότι το σύστημα της Ελβετίας, το οποίο έκανε ο Ιάννης Καποδίστριας το 1815 στη Σύνοδο της Βιέννης, δεν είναι το αριστότερο του κόσμου? Έχει τον πιο καλοπληρωμένο πολίτη. Δεν υπάρχει πουθενά βασικός μισθός 5.300 ευρώ το μήνα, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να έχει πλήρη ιατροφαρμακευτικό νοσοκομειακή περίθαλψη από παντού. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να έχει πλήρη παιδεία όπως έχει η Ελβετία. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο να μην έχει όπως έχει η Ελβετία πλήρη κάλυψη για όλους τους πολίτες και για τα 8 εκατομμύρια σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, με αποθήκες μέσα στα βουνά, με σιλό μέσα στα βουνά, εφοδιασμένα κτλ. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να έχει την χαμηλότερη εγκληματικότητα από ό,τι έχει η Ελβετία. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο. Και όλα αυτά, αδέρφια μου, για να βάλετε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, όσοι λέτε ότι συμφωνώ, διαφωνώ, σέβομαι τον κύριο Βιτάλη, διαφωνώ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα τα οποία ξαφνικά το απέκτησαν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ρωμάνοι. Είναι τέσσερις ράτσες είναι διαφορετικές στην Ελβετία. Δεν είναι κάποια χαρακτηριστικά που απέκτησαν ξαφνικά οι ορεσίβοι, οι κτηνοτρόφοι, κυρίως Γερμανοί, δευτερευόντως Γάλλοι και Ιταλοί και Ρωμάνοι. Έτσι, αυτές είναι οι φυλές, επαναλαμβάνω. Τα απέκτησαν ξαφνικά εξ ουρανού. Δεν τα απέκτησαν εξ ουρανού. Είναι η ίδια ράτσα οι Γερμανοί της Ζυρίχης με τους Γερμανούς της Γερμανίας που είναι σε μερικά χιλιόμετρα. Είναι η ίδια ράτσα οι Γάλλοι της Γενέβης με τους Γάλλους που είναι παραδίπλα. Είναι η ίδια ράτσα οι Ιταλοί με τους Ιταλούς που είναι παραδίπλα. Αλλά έχουν αυτό το υπέροχο σύστημα. Και αυτά όλα τα οφείλουν στον Ιωάννη Καποδίστρια, αδέρφια μου. Αυτό το σύστημα που έχει η Ελβετία σήμερα το οφείλει στον Ιωάννη Καποδίστρια. Εάν διαφωνείτε με το να παίρνετε 5.300 το μήνα, να έχετε το καλύτερο ιατροφαρμακευτικό σύστημα, νοσοκομιακό, την καλύτερη παιδεία, την χαμηλότερη εγκληματικότητα, τότε έχουμε κάποιο πρόβλημα με εσάς που διαφωνείτε με αυτό. Κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσετε εσείς και όχι εμείς. Αυτά έχω να πω κλείνοντας. Να είστε όλοι καλά. Καλή λευτεριά είναι η καθημερινή μας καληνύχτα. Καλή λευτεριά στην πατρίδα και στο λαό μας, αδέρφια. Να είστε όλοι καλά.